Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Να σας παρουσιάσω τους καλεσμένους, γιατί έχουμε σήμερα έκτακτα γεγονότα και θα τα συζητήσουμε. Ο κύριος Βασίλης Πανάκης, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στο Νότιο Τομέα. Το λέω καλά? Καλησπέρα σας, στο Νότιο Τομέα, ναι. Στη Β3 Αθηνών. Εντάξει, Νότιο Τομέα, ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Μην κάνουμε κρίζα διαφήμιση. Είναι η πρώτη φορά που έρχομαι στην εκπομπή σας και πραγματικά συγχαρητήρια και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ελπίζω να ακολουθήσουν και άλλες. Η κυρία Θεανό Φωτίου, η οποία έχει ξανάρθει εδώ, την είχαμε με δημοσιογράφους τότε. Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και η κυρία Φωτίου, πρώην υπουργός, και στο νότιο τομέα και εσείς. Και εγώ. Και ο κύριος Μανώλης Χριστοδουλάκης, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, θα είστε υποψήφιος. Θέλω στην Ανατολική Αττική, περιμένουμε και τις επίσημες αποφάσεις. Ευχαριστώ και εγώ πολύ για την πρόσκληση. Πάντως, πρέπει να σας το έχει πει τώρα τι περιμένετε, ας πούμε. Στο αυτή μπορεί. Στο αυτή. Ναι, όχι, στην Ανατολική Αττική, ναι. Έχετε βουλευτεί εκεί? Όχι, δεν έχουμε. Ευελπιστείτε να αποκτήσετε ένα βουλευτή. Πήρε, νομίζω, έδρα εκεί. Πήρε δύο έδρα. Ναι. Γι' αυτό θέλετε να πάτε εκεί. Ήμουν από πριν. Ήθελα από πριν. Καιρό τώρα. Πόσο χρόνο είστε? 31. Α, είστε πάρα πολύ νέος. Και πώς ασχοληθήκατε με την πολιτική? Δεν είχατε άλλη δουλειά? Είχα και έχω. Α. Και αυτό είναι το θεωρώ σε αυτά που δεν είναι μη διαπραγματεύσιμα. Γιατί η κυρία Φωτίου είναι από τις διαπρεπείς καθηγήτρες του Πανεπιστημίου. Είπαμε, είμαστε περίπου συνάδελφοι, αρχιτέκτονας, εγώ ηλεκτρολόγος μηχανικός. Ναι. Κυρία Φωτίου, είναι πολύ γνωστή και βέβαια θα τη ρωτήσω τώρα. Μα ένας άνθρωπος που καθηγητής Πανεπιστημίου, που λένε οι φοιτητές σας τα καλύτερα για εσάς, ανεξάρτητα κομματική τοποθέτηση, δεν έχει σημασία αυτό. Εσείς μάθημα τους κάνατε εκεί. Πώς μπήκατε σε αυτό το τρυπάκι να πηγαίνετε τώρα για να ζητάτε ψήφο, για να. Ξέρω εγώ, είναι κάπως. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Μέσα όλη την περίοδο που ήμουν καθηγήτρια στο Ελληνικό Πανεπιστήμιο, ασχολιόμουν με τα κοινά. Ναι, εντάξει. Μην ξεχνάτε ότι είμαι από αυτούς που πρωτολειτουργήσαν όλοι μαζί και αλλάξαμε όλο το καθεστώς της έδρας και κάναμε το νέο νομοπλαίσιο, ναι. Τότε και με τις δυνάμεις του ΠΑΣΟΚ προφανώς. Ναι. Φέραμε μια αναγέννηση στα Ελληνικά Πανεπιστήμια. Ήμασταν από αυτούς που πρωτοστατήσαμε στη μη κατάργηση του άρθρου 16. Ναι. Άρα, αν θέλετε, η πολιτική εν τη ευρία εννοία, ήταν πάντα στοιχείο της ζωής μου. Όχι, λέω, αυτό το καταλαβαίνω και βεβαίως είναι ένα πράγμα το οποίο, εντάξει, ο καθένας το έχει. Και εγώ ασχολούμαι με την πολιτική, αλλά από άλλη, την άλλη όχθη απέναντι. Ωραία. Μπήκα λοιπόν στην πολιτική το 2012, ναι. Μετά από πρόταση του Αλέξη Τσίπρα να είμαι στο ψηφοδέλτιο επικρατείας. Επικρατείας είχατε μπει, ναι. Και από εκεί κατάλαβα πόσο πολύ σημαντική είναι η πολιτική, δηλαδή η Βουλή, η οποία καθορίζει τις ζωές όλων μας. Και συνέχισα είναι με αυτό που λέω να δουλεύω πάνω στην λέω κάθε φορά κοινωνική πολιτική, κυρία όπως Φωτίου, ξέρετε, και στην πρόνοια. Κύριε Σπανάκη και στο Βουλάκη, λέω πάντα, όταν μου λένε μερικοί, μα η πολιτική να τους κάνουμε, λέω παιδιά ένα λεπτό. Αυτοί οι 300 που είναι στη Βουλή αποφασίζουν για τη ζωή τη δική σου, ακριβώς, του παιδιού σου, του εγγονού σου, τη κοινωνία ολόκληρη. Λοιπόν, πήγαινε να ψηφίσει και μην κάθεσαι στον καναπέ. Για να διαλέξει του καλύτερου. Για να διαλέξει. Ακριβώς. Ναι. Και είχε πει αυτό λέμε. Να έρθουν όλοι να ψηφίσουν. Ο Αίμνησο Τσάτσο είχε πει σε μια συνέντευξη του Δήμου, του Νίκου του Δήμου, του συγγραφέα, στην ΕΡΤ τότε. Δεν υπήρχαν άλλα κανάλια, ήταν μόνο η κρατική τηλεόραση. Είχε πει τότε λοιπόν ότι τον ρωτάει ο δημοσιογράφο, ο κύριο Δήμου, του λέει. Πώς γίνεται, ρε παιδί μου, στη Βουλή να υπάρχουν και κάποιοι που δεν είναι εντάξει, είναι σκάρτη τέλος πάντων. Το θυμάμαι ακριβώς προς τη διατύπωση την ερώτηση, αλλά αυτό ήταν το νόημα. Και του απάντησε: αυτό που είναι η κοινωνία είναι στη Βουλή. Ό,τι δεις έξω θα το δεις και μέσα. Τελεία και παύλα. Και έτσι είναι τα πράγματα. Κύριε Σπανάκη, εσείς υπήρξατε φοριακός, έτσι. Κοιτάξτε, από πολύ μικρή ηλικία ασχολούμαι με τα κοινά. Όχι άλλο, φοριακός υπήρξατε. Οικονομολόγος και υπάλληλος του Υπουργείου Οικονομικών και είχα διατελέσει και πρόεδρος του Συλλόγου Εφοριακών Αττικής και Κυκλάδων, του μεγαλύτερου έτσι, σωματείου της. Πίσω ξύλο. Του φοβόμαστε. Ένα από του. Όχι, δεν υπάρχει λόγο να υπάρχει φόβο. Για του νομοταγίστου. Ναι. Φωνάζουν από πάνω, αμάν Παναγία μου, άστα βλέπει. Ασχολήσουμε, λέει, με την πολιτική, μην δουλεύει για την εφορία καθόλου. Να σα πω. Δεν είπα, κοιτάξτε, είναι μια μεγάλη κουβέντα. Πρώτη φορά βγήκατε. Πρώτη φορά βγήκα βουλευτή το 2019 τον Ιούλιο. Υπήρξα γραμματέα και των κλαδικών αλλά και των οργανώσεων τη Νέα Δημοκρατία. Και είχα ασχοληθεί πολλά χρόνια και με την τοπική αυτοδιοίκηση. Ήμουν υποψήφιο δήμαρχο σε ηλικία 29 ετών. Είστε από εκείνα τα στελέχη δηλαδή που δουλεύανε. Από τη βάση. Όχι, λέω, που δουλεύανε έχουν ένσημα αυτό.
Ναι, κανονικά. Ναι, κανονικά, γιατί υπάρχουν κανονικά και στελέχη στα κόμματα. Που όπως λέει Έχω περάσει από τους ορκωτούς λογιστές, ναι, και μετά με εξετάσει στο Υπουργείο Οικονομικών. Όπως έλεγε ο Πανούσης, ρίξε Θεέ μου, λέει, Καλαζάρ στους χείλους των κομμάτων. Το θέμα είναι, όπως είπε και η κυρία Φωτίου και ο κ. Χριστοδουλάκη, το θέμα είναι το πώς αντιλαμβάνεται κανείς την πολιτική. Όχι, άμα έχεις δουλέψει και είσαι στην παραγωγή και στην κοινωνία, έχεις άλλη αντίληψη για τα πράγματα. Για να μπορέσεις να αντιμετωπίσεις τα προβλήματα, διότι όταν δέχεσαι ένα τηλεφώνημα ή μια επίσκεψη στο γραφείο σου, πρέπει να αντιμετωπίσεις ένα πρόβλημα ενός πολίτη. Ωραία. Άρα λοιπόν πρέπει να έχεις και γερό στομάχι. Για να δούμε. Πολλές φορές γίνεται και μεγάλο αυτό. Για να δούμε απόψε αν θα έχετε γερό στομάχι σε αυτά που θα σας ρωτήσω, γιατί θα ξεκινήσουμε, κυρίες και κύριοι, με το ρεπορτάζ μετά από την οξία κριτική την οποία άσκησε ο αρχηγός εξωτερικής αντιπολιτεύσεως, ο πρώην πρωθυπουργός, ο κ. Αλέξης Τσίπρας, στον κύριο Ντογιάκο, ο οποίος έκανε μια γνωμοδότηση για την ΑΔΑΕ, ότι δεν μπορεί ουσιαστικά η ΑΔΑΕ να δώσει στοιχεία τρίτων, όποιοι και αν είναι αυτοί, παρά μόνο αυτόν που τον αφορά, στον ίδιο, ούτε με εξοδότηση, λέει ο κύριος Ντογιάκος. Αυτό άναψε φωτιές. Έχουμε δηλώσεις επί δηλώσεων, τα οποία θα τα συζητήσουμε εδώ. Στη μέση όμως βρίσκεται η δικαιοσύνη, και αυτό είναι ένα μεγάλο ερώτημα. Πάμε να δούμε το σχετικό βίντεο, το σχετικό ρεπορτάζ, και θα επανέλθουμε. Μπλόκο στην ΑΔΑΕ και στους ελέγχους στους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους, βάζει ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, με γνωμοδότησή του έπειτα από αίτημα της εταιρείας Κοσμοτέ κατά τον ευνηδιαστικό έλεγχο που έγινε από την ανεξάρτητη αρχή στα γραφεία της, για να διαπιστωθεί αν παρακολουθούνταν από την ΕΕΠ τα κινητά τηλέφωνα του Ευρωβουλευτή Γιώργου Κίρτσου και του δημοσιογράφου Τάσου Τέλογλου. Είναι πρόδειλο ότι ο νομοθέτης δεν αναγνωρίζει στην ΑΔΑΕ λευκή επιταγή. Ειδικότερα δεν απονέμεται απευθείας εκ του συντάγματος στην ΑΔΑΕ η ελεκτική της αρμοδιότητα. Ο τρόπος εκπλήρωσης και υλοποίησης της αποστολής της προβλέπονται από τον νόμο, όπως επίσης οι όροι και η διαδικασία άρσης του απορρίτου. Για αντισυνταγματική γνωμοδότηση κάνει λόγο ο πρόεδρος της ΑΔΑΕ, Χρήστος Ράμος. Η επίμαχη γνωμοδότηση του κύριου εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, πέρα από το γεγονός ότι νομικά δεν έχει παράγει καμία απολύτως δέσμευση, παραβιάζει εξόφθαλμα την ευθέως εκ του συντάγματος εκπορευόμενη ανεξαρτησία της ΑΔΑΕ, η οποία μέχρι σήμερα είχε πάντοτε γίνει σεβαστή. Ο κύριος Ντογιάκος μάλιστα προειδοποιεί και με ποινικές κυρώσεις τον πρόεδρο και τα μέλη της ΑΔΑΕ σε περίπτωση που παραβιάσουν τον νόμο που ψηφίστηκε πρόσφατα από την κυβέρνηση, γεγονός που προκάλεσε την έντονη αντίδραση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο οποίος έχει ζητήσει αναλυτική ενημέρωση για όλες τις επισυνδέσεις της ΕΕΠ που αφορούν σε πολιτικά πρόσωπα και δημοσιογράφους. Προκύπτει με απόλυτη σαφήνεια ότι μόνο ο θυγόμενος ιδιώτης δικαιούται να υποβάλει σχετική καταγγελία ζητώντας πληροφορίες και στοιχεία και όχι οποιοδήποτε άλλος για λογαριασμό του, έστω και κατά εξουσιοδότηση. Αν αυτή η ενέργεια, σύμφωνα με τη γνωμοδότηση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, διώκεται ποινικά, του δηλώνω ότι παρετούμε τις βουλευτικής μου ασυλίας και τον καλώ να προβεί στα νόμιμα σε βάρος μου. Κύριε εισαγγελέα, πλατεία Ελευθερίας 1 είναι το γραφείο μου. Σας περιμένω να με συλλάβετε. Η κυβέρνηση σέβεται και εκτιμά σταθερά την δικαιοσύνη και τη δημοκρατία, χωρίς ιδιωτελείς προϋποθέσεις, υποσημειώσεις και αστερίσκους. Θα περιμέναμε από τον κύριο Τσίπρα, έναν πρώην πρωθυπουργό, να αντιλαμβάνεται ότι τέτοιου είδους θεατρινισμοί ταιριάζουν περισσότερο σε κάποιον σαν τον κύριο Βαρουφάκη. Με τη σημερινή του γνωμοδότηση, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου παρεμποδίζει την έρευνα της ΑΔΑΕ. Πρωτίστως όμως αποκαλύπτει την αληθινή σκοπιμότητα του πρόσφατου κυβερνητικού νομοθετήματος ως νομοθετικής παρέμβασης υπέρ της συσκότησης του σκανδάλου των παρακολουθήσεων και της εκ των υστέρων νομιμοποίησης των κυβερνητικών αυθαιρεσιών. Την ίδια στιγμή, νέες διαστάσεις λαμβάνει η υπόθεση των παρακολουθήσεων με τα κακόβουλα λογισμικά. Δημοσίευμα της Ισραηλινής εφημερίδας Χάρετζ αποκαλύπτει ότι ο ιδιοκτήτης της Συντελέξα, που φέρεται να εισήγαγε στην Ελλάδα το Predator, εκπαίδευε στη χώρα μας αξιωματούχους από τον Μπαγκλαντές στη χρήση λογισμικών και συστημάτων τηλεφωνικών παρακολουθήσεων. Τότε ο κύριος Μητσοτάκης επί μήνες λέει ψέματα για το Predator, το γνωρίζαμε. Πλέον αποδεικνύεται πως είναι άκρος επικίνδυνος, όχι μόνο για τη δημοκρατία, αλλά και για την εθνική ασφάλεια της Ελλάδας. Στο εν λόγω δημοσίευμα και στα έγγραφα των Μπαγκλαντεσιανών αρχών προκύπτει ότι ήταν ενήμερες και οι ελληνικές διπλωματικές αρχές από το 2021. Λοιπόν, νομίζω ήταν πλήρες το ρεπορτάζ, δεν έλειπε τίποτα απολύτως από τις απόψεις που έχουν διατυπωθεί. Θα ξεκινήσω με την αξιωματική αντιπολίτευση και με εσάς, κυρία Φωτίου. Πιστεύετε ότι η δικαιοσύνη αυτή τη στιγμή είναι καθοδηγούμενη? Αυτό είναι το δικό μου ερώτημα προς εσάς. Είναι προφανές ότι για πρώτη φορά συμβαίνει στη χώρα μας μια τέτοια παρέμβαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου σε μια ανεξάρτητη αρχή. Μην ξεχνάτε ότι ο κύριος Ράμος είναι ανώτατος δικαστικός. Μην ξεχνάτε... Ήταν στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Ακριβώς. Μην ξεχνάτε ότι εδώ έχουμε μια γνωμοδότηση ευθέως αντισυνταγματική, η οποία προφανώς δεν παράγει δέσμευση.
δεν παράγει δέσμευση, γιατί όπως ξέρετε δέσμευση παράγουν μόνο οι δικαστικές αρχές με τις αποφάσεις τους. Άρα τι συμβαίνει, παραβιάζει αυτή τη στιγμή το Σύνταγμα η απόφαση του κυρίου Ντογιάκου, ακριβώς, και το παραβιάζει. Πιστεύετε ότι ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ένα τόσο υψηλό αξίωμα, ένας άνθρωπος με ένα τόσο υψηλό αξίωμα, αυτό εννοώ, θα έφτανε στο σημείο να παραβιάσει το Σύνταγμα όπως αναφέρετε εσείς, αλλά και ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κ. Τσίπρας, που σημαίνει ότι πάμε σε πολύ δύσκολα μονοπάτια πλέον, αν πιστεύετε πραγματικά κάτι τέτοιο? Βλέπετε ότι δεν είναι μόνο ότι το πιστεύουμε εμείς, δεν είναι μόνο ότι το λέει η ΑΔΑΕ, δεν είναι μόνο ότι το λέει όλος ο νομικός κόσμος. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια τεράστια, ένας τεράστιος αναβρασμός σε όλο τον νομικό κόσμο, στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν πρόκειται να τα αφήσουμε βεβαίως αυτό. Από και την όταν άλλη λέω μεριά, μισό λεπτό, για ότι από την είναι άλλη μεριά. Προαναγγελθέν, ναι, αυτό. Σύμφωνη. Είναι προαναγγελθέν από τον κύριο Ντογιάκο και την κυβέρνηση αυτή η υπόθεση. Σας θυμίζω ότι ο κύριος Ντογιάκος είχε ήδη προσπαθήσει να απαγορεύσει να δώσει στην ΑΔΑΕ στοιχεία υπάροχη της κοινικής της τηλεφωνίας. Διότι περί αυτού πρόκειται. Ένα δεύτερον, λεπτό όμως, περιμένετε. Όχι, γιατί να ολοκληρώσω. Θα το ολοκληρώσω, θα σας αφήσω φυσικά να το ολοκληρώσετε, αλίμονο, αλλά εδώ επισέρχεται ένα άλλο, μια άλλη πληροφορία, όχι μια άλλη πραγματικότητα. Η προηγούμενη, η κυβέρνηση, η σημερινή που ήταν προηγουμένως αντιπολίτευση, έχει κατηγορήσει το δικό σας Υπουργό Δικαιοσύνης, τον κύριο Παπαγγελόπουλο, και τον έχει στείλει στο ειδικό δικαστήριο η Βουλή. Δηλαδή, ουσιαστικά τι λέμε, και το ένα κόμμα και το άλλο δείχνει ότι η δικαιοσύνη στην Ελλάδα δεν περπατάει καλά. Μα τι τότε σχέση ο έχει το μέσος ένα, πολι... έχει μισό λεπτό, τι σχέση έχει, όχι, η κατηγορία του Παπαγγελόπουλου και περιμένετε, του Λουπάκη, περιμένετε, με αυτή την υπόθεση, όχι, που μιλάμε δεν τώρα. Δεν είπα για του Λουπάκη εγώ. Μπράβο. Είπα για Παπαγγελόπουλου. Δεν είπατε, αλλά είναι μαζί. Όχι, εγώ δεν είναι μαζί αυτό το πακέτο. Ακούστε κυρία Φωτίου, εγώ δεν τα βάζω μαζί, είμαι πολύ προσεκτικός αυτό που ρωτάω και αυτό που λέω. Δεν έβαλα την κυρία του Λουπάκη εγώ στο σιγάρι, αυτή είναι δικαστής, δεν θέλω να μπω σε αυτή τη συζήτηση. Ωραία. Μπαίνω στο πολιτικό κομμάτι. Δηλαδή, δεν λέω ότι ο κύριος Παγγελόπουλος είναι ένοχος, δεν λέω αυτό. Λέω ότι η προηγούμενη αξιωματική αντιπολίτευση και ενήν κυβέρνηση κατηγορεί τον δικό σας υπουργό για παρεμβάση στη δικαιοσύνη, τον έχει στείλει στο ειδικό δικαστήριο, και εσείς σαν αντιπολίτευση σήμερα κατηγορείτε τον εισαγγελέα Πάγου. Με την πλειοψηφία τη, περιμένετε. Έτσι πάει αυτό. Υπάρχει μεγάλη διαφορά. Λε, θέλω την από πολιτικά, έστειλε, δεν, τον έστειλε σε ειδικό δικαστήριο με την πλειοψηφία τη από τη Βουλή. Αυτό είναι ένα θέμα. Εδώ έχουμε παρέμβαση του κυρίου Ντογιάκου σε μία έρευνα η οποία διεξάγεται εδώ και πολύ καιρό. Και είναι προφανές ότι επιχειρείται, επειδή τα ευρήματα, διότι η ΑΔΑΕ, όπως ξέρετε καλά, ήδη έχει κάνει, έχει ξεκινήσει αυτή, έχει ευρήματα πάνω στο σκάνδαλο των υποκλοπών. Επομένως, παρεμβαίνει ο κύριος Ντογιάκος ακριβώς για να μην αποκαλυφθούν τα ευρήματα. Δηλαδή, το δικό μου τηλέφωνο μπορεί να το ζητήσει κάποιος, αν παρακολουθείτε ένας τρίτος. Μισό λεπτό. Όχι. Τώρα μιλάτε στο αν. Η ΑΔΑΕ δεν είναι ένας τρίτος. Όχι, για μένα λέω. Δηλαδή, να πάτε εσείς και να πείτε. Κουτάκι, το τηλέφωνο παρακολουθείτε. Τώρα να μιλήσουμε για τον κύριο Τσίπρα. Μπορεί να σας να μιλήσουμε για τον κύριο Τσίπρα. Ναι, να ολοκληρώσετε, να μιλήσουμε. Ο κύριος Τσίπρας, όχι, καταρχήν να καταλάβουμε ότι εδώ είναι μια μεθοδευμένη ενέργεια για να μπει τα φόπλακα στο σκάνδαλο των υποκλοπών. Δεν πρόκειται να μπει. Υπάρχει και η Ευρώπη, υπάρχει και η χώρα μας, υπάρχουν και ανεξάρτητες αρχές που εκ του συντάγματος εκπορεύεται η αρμοδιότητά τους να μπορούν να κάνουν όλη αυτή τη δουλειά. Και τώρα πάμε στον κύριο Τσίπρα. Τι είπε ο κύριος Τσίπρας και γιατί ο κύριος Τσίπρας είχε το δικαίωμα να ζητήσει, όχι ως ένας πολίτης ή η αξιωματική αντιπολίτευση, να ζητήσει λοιπόν έλεγχο συγκεκριμένων τηλεφώνων, γιατί ο κύριος Τσίπρας είναι ο τέταρτος πολιτιακός παράγοντας. Δηλαδή είναι αυτός που εκ του συντάγματος, όταν υπάρχει όπως ξέρετε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο πρωθυπουργός, ο πρόεδρος της Βουλής και μετά είναι ο πρόεδρος της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Σωστά, σωστά. Που είναι υπεύθυνη για την τήρηση του προγράμματος. Όταν λοιπόν ο κύριος Τσίπρας, του συντάγματος, όταν λοιπόν ο κύριος Τσίπρας λέει ότι και πάει στην ΑΔΑΕ και λέει εγώ θέλω να ερευνηθούν αυτοί και αυτοί οι αριθμοί, σαφώς το κάνει ως πολιτιακός παράγον και έχει τέτοιο δικαίωμα. Οι γελιότητες που λέει ο κύριος Οικονόμου ότι αυτοί είναι θεατρινισμοί,
δεν είναι καθόλου θεατρινισμή, είναι πλήρως υπεύθυνη θέση και λέει ακριβώς ότι εγώ ως πολιτιακός παράγων αναλαμβάνω την ευθύνη και αν νομίζεις κύριε Ντογιάκο ότι παρανομώ, έλα να με συλλάβει. Αυτό δεν απαρανομεί. Λοιπόν, ο κύριο Τσίπρα τι να παρανομεί. Γιατί αυτό περί αυτού πρόκειται. Είπε λοιπόν. Παρανομεί η αρχή αν τα δώσει να... κατά τον κύριο Ντογιάκο πάντα. Έτσι. Ναι, κατά τον κύριο Ντογιάκο και κατόπιν τη εκκλήσεω του κυρίου Τσίπρα. Να απαντήσει και ο κύριο Τσίπρα. Νομίζω ότι είναι σαφέ ότι εδώ δεν θα τα καταφέρει η κυβέρνηση. Με αυτό το θέμα θα πάμε μέχρι τι εκλογέ και θα αποκαλυφθούν όλα. Μάλιστα. Κύριε Σπανάκη. Παρακαλώ. Λοιπόν, να τα βάλουμε λίγο σε μια σειρά για να μην μπερδεύεται ο κόσμος και να καταλάβει ο κόσμος τι τελικά έχει συμβεί. Γιατί τα βλέπουμε έτσι με τίτλους, τι λένε τα κόμματα, αλλά να δούμε τι έχει συμβεί. Πάει λοιπόν ένας πολιτικός αρχηγός και ζητάει να δει αν υπάρχει παρακολούθηση. Το ότι είναι τέταρτος πολιτικός παράγων είναι. Μισό λεπτό. Όχι, μισό λεπτό. Όταν θα σας το απαντήσω. Αυτό που λέει αυτό. Κύριε Φωτίου, βεβαίως και είναι, βεβαίως και είναι, αλλά είναι κάτι το, άλλο το ένα λεπτό. Παρακαλώ, ναι, παρακαλώ. Ακούστε λίγο. Όταν πριν από λίγες εβδομάδες, όχι μήνες, εβδομάδες, στη Βουλή των Ελλήνων ψηφίσαμε πρόσφατα ένα νόμο, μάλιστα με αναδρομική ίσχυ, που ορίζει ότι τριμελές όργανο έχει αρμοδιότητα και όχι η ΑΔΑΕ. Τι έρχεται λοιπόν και λέει ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο κ. Ντογιάκος, έρχεται και ερμηνεύει και λέει μια άποψη, το ότι αυτή τη στιγμή έχει αρμοδιότητα η ΑΔΑΕ, δεν χρειάζεται να πάει σε παρόχους κινητής για παρακολούθηση, ότι μπορεί να έχει διατάξει κτλ. Και μάλιστα λέει ότι το τριμελές όργανο που είναι από πρόσφατο, φρέσκο νόμο, φρέσκα διάταξη, εβδομάδων σας μιλάω. Και έρχεται λοιπόν ο αρχηγός εξωματικής αντιπολίτευσης και δεν γνωρίζει ότι πριν από λίγες εβδομάδες ψηφίσαμε αυτή τη διάταξη. Ένα. Δύο. Εμένα, επειδή είμαι και μέλος της Εξεταστικής Επιτροπής, κύριε Χατζή, δεν με εκπλήσει η στάση του ΣΥΡΙΖΑ. Πραγματικά δεν με εκπλήσει. Και χαίρομαι που τώρα τελευταία το κατάλαβε και το ΠΑΣΟΚ, γιατί στην Εξεταστική Επιτροπή είχαν πλήρη ταύτιση. Ναι, αλλά και δεν ταυτίζονται. Ακούστε γιατί δεν. Θα βάζετε τελείες όμως εδώ, γιατί δεν είναι. Ναι, για να απαντήσω και απαντήσω στην κυρία Φωτίου. Είμαστε πρωινή εκπομπή, είμαστε βράδυ και θέλουμε λίγο ισχύ. Λοιπόν, το ΠΑΣΟΚ στην ανακοίνωση την οποία εξέδωσε και είδαμε τώρα, ταυτίζεται με αυτά που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Θα σας απαντήσω. Ταυτίζεται υπό την έννοια ότι στο ίδιο μήκος κύματος. Προσπαθεί να μην ταυτίζεται, γιατί είδε ότι στην Εξεταστική Επιτροπή το ΠΑΣΟΚ δεν του βγήκε. Θα σας το απαντήσω αυτό. Δεύτερο. Δεν με εκπλήσει λοιπόν η στάση, διότι είδα τη στάση του ΣΥΡΙΖΑ και στην Εξεταστική Επιτροπή, αλλά τι βλέπουμε, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι πλέον κόμμα εξουσίας, είναι ένα κόμμα διαμαρτυρίας. Δηλαδή, τη Δευτέρα πηγαίνω στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και λέω το θέμα. Την Τρίτη άλλα λέω στη Βουλή, την Τετάρτη άλλα λέω στα κανάλια και την Πέμπτη γυρνάω και αφισβητώ μια γνωμοδότηση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Άρα λοιπόν εδώ πρέπει να αποφασίσουμε. Δεν έχει το δικαίωμα να το κάνει. Έχει το δικαίωμα, αλλά εδώ θα πρέπει να αποφασίσει ο ΣΥΡΙΖΑ αν τελικά σέβεται ή όχι τη δικαιοσύνη, πρώτον. Και δεύτερον, όταν οι αποφάσεις της δικαιοσύνης δεν συμφέρουν τις πολιτικές σκοπιμότητες του ΣΥΡΙΖΑ, τότε την αφισβητεί και την αγνοεί. Και όταν συμφέρουν οι αποφάσεις της δικαιοσύνης στο ΣΥΡΙΖΑ, τότε την αγκαλιάζει και τη σέβεται. Άρα λοιπόν, με αυτό το διπλό παιχνίδι, νομίζω ότι οι Έλληνες πολίτες μπορούν να καταλάβουν ότι δεν μπορούν να εμπιστευτούν ένα κόμμα διαμαρτυρίας. Τρίτον, αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σε θεατρινισμούς. Και μάλιστα είπε πολύ συγκεκριμένα και πολύ εύστοχα, θα έλεγα, Γιάννης ο Οικονόμου. Το οποίο ότι, η κυρία Φωτίου, λέει ότι αυτή η στάση κερδίζει, ότι αυτή η στάση ταιριάζει σε άλλο πολιτικό αρχηγό. Δεν θα ξεχάσουμε. Στον κύριο Βαρουφάκη, εντάξει. Δεν θα ξεχάσουμε. Αυτή την ταύτιση την κάνει. Όταν πέσανε η κορώνα, επειδή είμαι και οικονομολόγος, κύριε Χατζή, θα σας το πω και να σας πω τι μου θύμισε αυτή η φάση. Πείστε ό,τι θέλετε, αλλά αυτή η ταύτιση γίνεται και εν όψη των εκλογών. Υπό την έννοια ο κύριο Τσίπρας έχει κάνει ένα άνοιγμα και μιλάει για μια προοδευτική κυβέρνηση. Και θέλετε τώρα να τον ταυτίσετε με τον κύριο Βαρουφάκη ή τον κύριο Βαρουφάκη με τον κύριο Τσίπρα. Μα οι δηλώσεις του αρχηγού της εξωματικής αντιπολίτευσης, ελάτε να με συλλάβετε, κάνω άρση της ασυλίας μου και όλα αυτά, δείχνουν και έρχονται πραγματικά σε μια ταύτιση με τη στάση του κυρίου Βαρουφάκη, αν δείτε ποια ήταν 3,5 χρόνια μέσα στη Βουλή. Είναι πάρα πολύ εύστοχη η δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου. Κλείνοντας, εγώ θέλω να πω το εξής. Στο νομοθετικό πλαίσιο που έφερε η κυβέρνηση τις τελευταίες εβδομάδες, είναι ξεκάθαρο το πλαίσιο και για τις καταστροφές των αρχείων. Σας απάντησε. Και για τις προθεσμίες. Ένα λεπτό, για τα θέματα εθνικής ασφαλείας. Φάνθε τελείες, λέω. Καταρχάς, σας απάντησε ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ σε αυτό. Ότι ο νόμος που κάνατε και τον κάνατε αναδρομικά, τον κάνατε, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, υποστηρίζει δηλαδή στην ανακοίνωσή του,
όπως το είδα, φαντάζομαι το είδατε κι εσείς, ότι το κάνατε αυτό προκειμένου να καλύψετε το σκάνδαλο. Αυτό λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Για ποιο σκάνδαλο μιλάτε? Για κανένα. Για ποιο σκάνδαλο? Συγγνώμη, να ξεκαθαρίσουμε. Για ποιο σκάνδαλο? Αυτή τη στιγμή. Υπάρχει σκάνδαλο παρακολουθήσεω? Αν όχι, καμία κρατική αρχή. Ναι. Μα καμία κρατική αρχή δεν χρησιμοποίησε, δεν χρησιμοποιεί, δεν αγόρασε κακόβουλο λογισμικό. Προσπαθεί τώρα η αντιπολίτευση και κυρίως η αξιωματική αντιπολίτευση. Για το καλόβουλο, η αξιωματική αντιπολίτευση. Κυρία Φωτίου, εγώ δεν μιλάω για το πρέτατο. Μιλάτε για τις παρακολουθήσεις σε ΕΕΠ. Ναι, δεν μιλάω για το πρέτατο. Όσον αφορά λοιπόν τις παρακολουθήσεις της ΕΕΠ, αρχές Αυγούστου εμείς αναλάβαμε την πολιτική ευθύνη των αδυναμιών που υπήρχαν. Και ήρθαμε με αυτό το νομοθετικό πλαίσιο και πέρα ότι επικυρώσαμε μια πράξη νομοθετικού περιεχομένου που έγινε αρχές Αυγούστου, ήρθαμε και φέραμε ένα νέο νόμο στο οποίο κλείσαμε και βάλαμε κάποιες δικλείδες ασφαλείας. Πάνω λοιπόν σε αυτή την κουβέντα, εντάξει, δεν ακούσαμε μια συγκεκριμένη πρόταση ή κριτική από την αντιπολίτευση. Εδώ υπάρχει το εξής. Υπάρχει στη μέση αυτής της ιστορίας είναι ο κ. Ντογιάκος, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Ναι. Ο κ. Ντογιάκος έκανε μια νομοδότηση. Είναι στη μέση αυτή τη ιστορία αυτή τη στιγμή. Προσπαθούν να τον βάλουν στη μέση. Προσπαθούν να κάνουν να παίξουν λίγο τους θεσμούς. Ο κ. Τσίπρας κάνει μια πολιτική παρέμβαση καθαρά στο θέμα αυτό. Ναι. Λέγοντας ότι δεν μπορεί να γίνεται, πρέπει να μάθω, όπως εξήγησε η κυρία Φωτίου. Στο ίδιο μικροσχήματος κινήθηκε και το ΠΑΣΟΚ. Γιατί έχουν και το προηγούμενο με τον κ. Ανδρουλάκη. Εσείς επικεντρώσατε στον κ. Τσίπρα ταυτίστοντά τον με τον κ. Βαρουφάκη. Και είπατε και για θέατρα και τα λοιπά. Επί της ουσίας, να μιλήσουμε όμως, ναι, κύριε Σπανάκη, ναι, η ουσία είναι ότι δεν μπορεί ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολιτεύσεως, ο τέταρτος πολιτιακός παράγων, να ζητήσει πληροφορίες και να τις λάβει αυστηρά, εννοείται, απόρριτα. Αν αύριο πάει ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και ρωτήσει, ρωτάω, αν ο Τάκης ο Χατζής, το κινητό του είπε παρακολούθηση, αυτό δηλαδή εσάς θεωρείτε, δεν αντιστρέφω ερώτηση, κάνουμε τώρα μια συζήτηση. Εμένα και να με ρωτήσετε, δεν θα σας απαντήσω, γιατί δεν γίνει η δουλειά μου. Πιστεύετε αλλά... ότι αυτό έχει μια βάση ή μια λογική, όταν υπάρχει διαδικασία και νόμος που λέει τι, ότι ο ίδιος ο θυγόμενος, ο ίδιος μπορεί, να πάει. Κύριε Χριστοδουλάκη, πραγματικά στο ίδιο μήκος σχήματος. Με το. Καλά, ζήτησε ανθρώπων που έχουν βγει τα ονόματα. Ζήτησε, του συναδελφού μου. Ο κύριος Ράμος έχει απαντήσει και επί συγκεκριμένων άρθρων όπου τεκμηριώνεται τη δυνατότητα όχι μόνο. Όχι με τεχνικούς όρους και νομικούς όρους. Και που αφορά και τους αρχηγούς των πολιτικών κομμάτων συνολικά, και δηλαδή με μια ευρύτερη διάσταση η δυνατότητα της πληροφόρησής τους για τέτοιου είδους ζητήματα. Λοιπόν. Εσείς σε πού βρίσκεστε τώρα ανάμεσα σε αυτό? Εμείς δεν βρισκόμαστε ανάμεσα. Βρισκόμαστε σε μια άποψη που λέει το εξής. Που λέει, για να την ακούσω. Καταρχάς, για να καταλάβει και ο κόσμος που μας παρακολουθεί. Ο κόσμος καταλαβαίνει. Όχι, όχι, άλλο θα πω. Για πέστε μου, όχι, όχι. Πέστε μου, μην μου κάνετε παρεθέσεις, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο. Θα τις κάνω μετά. Πέστε μου καθόλου. Πέστε μου λοιπόν, σας παρακαλώ, εσείς τι λέτε γι' αυτό? Έκανε μια κίνηση, πολιτική κίνηση ο κύριος Τσίπρας. Έτσι. Είπε αυτό που είπε. Και το σχόλιο του είναι ειρωνικό βέβαια, αλλά. Έτσι το έθεσε, έλα να με συλλάβεις. Εγώ σας ρωτάω, ποια είναι η στάση δική σας απέναντι σε αυτό? Κύριε Χατζη, συγγνώμη, επιτρέψτε μου να θεωρώ ότι το μείζον ζήτημα σήμερα δεν είναι η δήλωση του κύριου Τσίπρα. Καλά. Αλλά είναι το κρίσιμο θέμα που υπάρχει με τη δήλωση του κύριου Ντογιάκου και όχι το τι είπε αυτό, η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ. Εγώ θέλω κάτι σημαντικό. Πώς δεν έχει σημασία? Τι είπε ο κύριος Ράμος. Συγγνώμη. Μα εσείς η Πάτρα. Αλλά υπάρχει και το Σύνταγμα. Ναι. Ποια είναι η διαφορά? Ότι το Σύνταγμα προβλέπει και ευτυχώς για κάποιους, κάποιοι πολιτικοί χώροι πρωτοστάτησαν σε αυτό. Εκπροσωπώ ένα χώρο που πρωτοστάτησε και στη συγκρότηση και στη θωράκιση των ανεξάρτητων αρχών. Και το 2001 νομίζω τότε, είναι αυτό. Ακριβώς, στην τελευταία αναθεώρηση τότε. Και η ελληνική κοινωνία πρωτοστάτησε στη μάχη για τη θωράκιση των ανεξάρτητων αρχών και τη θωράκιση της δημοκρατίας μας. Τώρα... Όχι, είναι πολύ ουσιαστικά. Μην μου τα ακριβώς με πολιτικό γραμμάρια τώρα. Ακριβώς πέστε μου ευθέως. Ευθέως. Και η παρέμβαση είναι προβληματική. Ευθέως. Η παρέμβαση είναι προβληματική. Γιατί δυστυχώς του κύριου Ντογιάκου. Γιατί δυστυχώς, όπως τεκμηριώνει ο κύριος Ράμος, υπάρχει ένα ζήτημα που φύγει άμεσα τη λειτουργία των ανεξάρτητων αρχών. Κατά συνέπεια, η κίνηση του κυρίου Τσίπρα σας καλύπτει, γιατί όταν μου λέτε. Ποια είναι η κίνηση του κύριου Τσίπρα που μπορεί να απαντήσω να μιλήσω? Ναι. Ο κύριος Ντογιάκος έκανε μία γνωμοδότηση. Είπε αυτό.
Ο κύριος Δράμος του απάντησε, τα είδαμε στο ρεπορτάζ, έχω και εδώ και τα γραφτά κείμενα, τα χρειάζεστε να τα διαβάσετε. Ο κύριος Ντογιάκος του έδωσε μια άλλη απάντηση και σας είπαμε πολλούς τεχνικούς και νομικούς όρους. Σωστά. Οκ. Okay. Μπαίνει στη μέση ποιος? Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Και εμείς. Εσείς. Πού και εμείς. Και εσείς. Ναι, και οποιοδήποτε ένας πολίτης που προβληματίζεται από την συγκυρία. Ένα λεπτό. Εκεί λοιπόν που ο κύριος Τσίπρας κάνει αυτή την ανάρτηση και λέει αυτό που λέει, βγάζετε κι εσείς μια ανακοίνωση. Σωστά. Ρωτάω, η κίνηση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολιτεύσεως απέναντι σε αυτό που κι εσείς διαφωνείτε, σας καλύπτει ή όχι? Αυτό ρωτάω. Α, η διαφωνία του εννοείται. Αλήθεια το ρωτάω και ναι, να... αυτό που έκανε. Ο τρόπος που διαχειρίστηκε το θέμα. Επί της ουσίας του θέματος που φαντάζομαι ότι θεωρεί προβληματική την παρέμβαση του κύριου Ντογιάκου. Συμφωνείτε. Όχι μόνο εγώ, κύριε Χατζη, συγγνώμη. Εντάξει, για εσάς έχω τώρα εδώ, δεν έχω. Και η συντηρητική πλειοψηφία του ελληνικού λαού, αλλά. Δεν τον έχουμε εδώ. Απλά επιτρέψτε μου να βάλω και εγώ κάποια θέματα ως άποψη. Για την ουσία του θέματος. Να πάμε σε ένα διάλειμμα και να επανέλθω σε εσάς. Αν μπορούμε να συνεχίσω όμως μετά. Να συνεχίσετε. Έχετε πολλά να πείτε. Θα δείξει. Τα στοιχειώδη τουλάχιστον. Εγώ θα σας δώσω το λόγο να συνεχίσουμε. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσει και επανερχόμαστε. Συνέχεια. Στην εκπομπή μας, κύριε Χριστοδουλάκη, είχατε ζητήσει να συνεχίσετε. Θα παρακαλέσω το θέμα λίγο σύντομα, γιατί έχουμε 10 θέματα ακόμα. Όσο πιο κωδικοποιημένα μπορώ. Ναι. Νούμερο 1. Είπε ο κύριος Πανάκης και στην προηγούμενη τοποθέτησή του για τον νόμο που πέρασε πρόσφατα η Νέα Δημοκρατία. Ναι. Και ότι στη βάση αυτού του νόμου δεν νομιμοποιείται η ευρύτερη λειτουργία της ΑΔΕ. Είναι ουσιαστικά σαν να αποδέχεται η Νέα Δημοκρατία επίσημα ότι ο νόμος στόχευε στον περιορισμό των αρμοδιοτήτων μιας ανεξάρτητης αρχής. Είναι αλήθεια. Αλλά αυτό δεν πάβει. Αυτό είναι νόμος, να αλλάζει τη συνταγματική πρόβλεψη όμως ότι οι ανεξάρτητες αρχές έχουν συγκεκριμένες αρμοδιότητες. Η αρμοδιότητα της ΑΔΑΕ, όπως το λέει και ο τίτλος της, είναι η διασφάλιση του απορρίτου των επικοινωνιών και κανένα κρατικό όργανο δεν μπορεί όχι μόνο να ελέγχει, να παρεμβαίνει, ούτε καν να γνωμοδοτεί ή να κατευθύνει ή όχι, να επιβάλλει. Δεν μιλάμε για κρατικό όργανο. Γι' αυτό να είμαστε σαφείς. Ο Ντογιάκος δεν είναι κρατικό όργανο. Είναι μέρος της δικαιοσύνης. Όχι, ούτε η δικαιοσύνη είναι μέρος της δικαιοσύνης. Όχι, ένα λεπτό. Εισαγγελέα του Αγίου Πάγου. Στα κράτη. Η δικαιοσύνη είναι πάνω από όλους. Και κρίνεται φυσικά, έτσι όπως την έκρινε ο ΣΥΡΙΖΑ και ο κύριος Τσίπρας. Αλλά δεν παράγει δικονομικό αποτέλεσμα στη λειτουργία των ανεξαρτήτων. Έχουμε δύο κορυφαίους δικαστές. Από τη μία μεριά είναι ο κύριος Ντογιάκος, κορυφαίος όλων από τις θέσεις τους. Εγώ δεν τους γνωρίζω προσωπικά, ούτε τον κύριο Ντογιάκο, ούτε τον κύριο Ράμο. Δεν τους ξέρω. Δεν ασχολούμαι με το ρεπορτάζ αυτό. Ο ένας ήταν στο Συμβούλιο της Επικρατείας, ο άλλος είναι, όπως είπαμε, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου και έχουν δύο διαφορετικές απόψεις. Από εκεί και πέρα, εσείς σαν πολιτικά κόμματα θα κρίνετε όπως νομίζετε ότι πρέπει να κριθεί ο κύριος Ντογιάκος ή ο κύριος Ράμος. Δεν θέλω να επισέλθω να σε καυγά μεταξύ δύο τώρα δικαστών, αλλά έκρινε ο ΣΥΡΙΖΑ έτσι. Εσείς κρίνατε επίσης έτσι για τον κύριο Ντογιάκο. Και το ερώτημά μου είναι το εξής: να ολοκληρώσετε τις σκέψεις, αλλά οι σκέψεις να είναι πάνω σε αυτό το θέμα. Δηλαδή, θεωρείτε εσείς, κύριε Χριστοδουλάκη, ότι η δικαιοσύνη αυτή τη στιγμή είναι κατευθυνόμενη από την κυβέρνηση, ναι ή όχι? Αυτό είναι ένα μεγάλο ερώτημα. Παρακαλώ, απαντήστε μου ναι ή όχι, για να ξέρουμε τι συζητάμε. Συγγνώμη, δεν μπορώ να απαντήσω ναι ή όχι σε αυτό. Δεν μπορείτε. Συγγνώμη, αλλά μπορώ να πω ότι η δήλωση του κύριου Ντογιάκου δυστυχώς φύγει ευθέως στη λειτουργία μιας ανεξάρτητης αρχής. Όχι, γιατί δικαιοσύνη. Και δυστυχώς φαίνεται ότι αυτή η δήλωση συνηγορεί σε μια προσπάθεια της κυβέρνησης να συγκαλύψει το θέμα των υποκλοπών. Και ερώτηση, είναι πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα. Εγώ σας ρώτησα κάτι άλλο, βέβαια. Και σας απάντησα. Δεν μπορώ να το γνωρίζω. Όχι, ότι αυτή τη στιγμή δεν σας ρωτάω κάτι συγκεκριμένο. Και σας είπα το εξής, κύριε Χατζή. Όχι, μου είπατε για την παρέμβασή του στην Ελλάδα. Όχι, σας είπα και κάτι άλλο. Σας είπα ότι δεν μπορώ να γνωρίζω αν είναι κατευθυνόμενη από την κυβέρνηση. Μπορώ να γνωρίζω όμως ότι εκ των πραγμάτων συνηγορείται ή συνεισφέρει αυτό σε μια διαχείριση που κάνει η Νέα Δημοκρατία. Και γι' αυτό το λόγο. Έχω την απάντηση, κύριε Χατζή. Εγώ δεν είπα ότι κάτι κατευθύνεται από την κυβέρνηση, αλλά συνεισφέρει στα θέματα. Η δικαιοσύνη είναι ανεξάρτητη στη χώρα, ναι ή όχι? Φυσικά και θα έπρεπε να είναι. Θα έπρεπε, άρα δεν είναι. Έχουμε δει πάρα πολλά φαινόμενα παρεμβάσεων, όχι μόνο με την Δημοκρατία. Και προηγουμένως είδαμε φαινόμενα παρεμβάσεων. Είπα και για τον Ευαγγελόπουλο, για παράδειγμα. Εγώ το είπα γιατί. Για να επανέλθω στο σύνδεσμο. Δεν θέλω. Και το χάβρα είναι κακή λέξη, γιατί οι άνθρωποι αφορά του Εβραίους και του Ισραηλίτες και δεν θέλω να του στήξω. Είναι κακή λέξη, δεν πρέπει να τη χρησιμοποιούμε. Λοιπόν. Ορίστε. Μία πρόταση. Ναι. Ο λόγος που εμείς έχουμε επιλέξει από την πρώτη στιγμή του ζητήματος όχι να βγάζουμε συνθηματολογικές κορώνες, αλλά να επιλέξουμε το θεσμικό δρόμο για να μάθει ο ελληνικός λαός την αλήθεια, είναι ακριβώς
ώστε ερωτήματα όπως το δικό σας που είναι πάρα πολύ σοβαρό, αν είναι κατευθυνόμενη η δικαιοσύνη, αν υπάρχει παρέμβαση. Είπα, εάν η δικαιοσύνη είναι ανεξάρτητη. Εγώ χρησιμοποιώ, ναι, θα ήθελα να παρακολουθήσω τις λέξεις. Πριν δεν ήταν είπα, κατευθυνόμενη γι' αυτό. Όχι, είπα, αν υπάρχει στην δικαιοσύνη, παρεμβαίνει η κυβέρνηση. Αυτό είναι. Είπατε ότι δεν ήταν κατευθυνόμενη. Ναι, όχι, στο συγκεκριμένο. Λέω λοιπόν ότι θέλουμε με το θεσμικό δρόμο να μάθουμε και εμείς αλλά και ο ελληνικός λαός αν υπάρχει παρέμβαση στη δικαιοσύνη και κυρίως να θωρακιστεί η λειτουργία των ανεξάρτητων αρχών σε τόσο κρίσιμα ζητήματα όπως αυτά. Κύριε Χατζή, νομίζω ότι η ερώτησή σας που είναι πολύ εύστοχη, όπως και όλες οι άλλες, έχει απαντηθεί ήδη από τα γεγονότα. Ποια είναι τα γεγονότα? 5 Δεκεμβρίου του 2022, ο αρχηγός εξωματικής αντιπολίτευσης, έξω από το κτίριο του Αρείου Πάγου, δηλώνει ότι την αποκλειστική ευθύνη να χυθεί από το φως την έχει η ελληνική δικαιοσύνη, αποκλειστική ευθύνη για αναζήτηση στοιχείων κλπ. Και έρχεται μετά από 35 μέρες και κάνει μια απίστευτη κολοτούμπα εντός και εκτός εισαγωγικών. Και λέει τι, μισό λεπτό, και λέει τι. Ότι ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο κύριος Ντογιάκος, παραβιάζει το συνταγμα που δεν επιτρέπει στην ΑΔΑΕ όταν. Στον Ντογιάκο είχε πάει στις 5 Δεκεμβρίου. Όταν. Του είπε τι θα κάνει. Δεν σα κυρία Φωτέα. Να ξέρετε όμως, αλλά να λέμε τα γεγονότα. Να καταλαβαίνει ο κόσμος τι λέμε. Άρα λοιπόν βλέπουμε μία κολοτούμπα που από τη μία βλέπουμε. Με μην είναι μία κολοτούμπα, είναι γεγονός, πραγματικό γεγονός. Άρα λοιπόν στην ερώτησή σα. Στην ερώτησή σα. Είναι εγώ εκφράζω και λέω. Τι να κάνω, πώς να σας εκφράζομαι λοιπόν και λέω ότι η πολιτική κολοτούμπα αυτή θα κρυθεί από τον ελληνικό λαό σε λίγες εβδομάδες. Προφανώς. Σε λίγες εβδομάδες θα κρυθεί από τον ελληνικό λαό. Αλλά όμως τα πραγματικά γεγονότα είναι ότι υπάρχει ανεξάρτητη δικαιοσύνη, υπάρχει σεβασμός στη δικαιοσύνη, αλλά όταν δεν του συμφέρει, αρχίζουν αυτά τα οποία κάνανε στο Πολυτεχνείο ως φοιτητική παράταξη. Αυτό θα το κρίνει ο ελληνικός λαός. Θα το κρίνει ο ελληνικός λαός. Αυτή, λοιπόν, αυτή λοιπόν τη λογική. Τι εννοεί ακριβώς για το Πολυτεχνείο τώρα. Αυτή τη λογική. Γιατί τώρα αγρίεψε. Εδώ πράγμα. Δεν είναι φοιτητική παράταξη. Τι εννοεί ότι κάνανε στο Πολυτεχνείο. Πολιτική σκηνή. Για να καταλάβω. Τι κάνανε και τι στο Πολυτεχνείο. Ακούστε λίγο εδώ. Είναι κεντρική πολιτική σκηνή. Ναι, ναι. Πρέπει να μιλάμε με σεβασμούς πολίτες, να μην δημιουργούμε τοξικό κλίμα. Να μην δημιουργούμε τοξικό κλίμα. Αλλά δυστυχώς είστε ένα κόμμα διαμαρτυρίας. Είστε ένα κόμμα διαμαρτυρίας. Έτσι ήταν και οι φοιτητικές σας παρατάξεις στο Πολυτεχνείο. Αυτό εννοώ. Σε αποδρομή είστε. Έτσι ήταν και οι φοιτητικές σας παρατάξεις στο Πολυτεχνείο. Αυτό εννοώ. Αυτό εννοώ. Γι' αυτό έχετε όλα αυτά. Θα το κρίνει ο ελληνικός λαός σε λίγες εβδομάδες. Τώρα να αυτελειώσετε. Δεν σας διέκοψα γιατί θα μου πείτε θέλω να πω. Αλλά δεν κατάλαβα τι έγινε στο Πολυτεχνείο όταν το καταλάβω. Τι έγινε στο Πολυτεχνείο? Όχι, είπα ότι εδώ πέρα είναι κεντρική πολιτική σκηνή. Συγγνώμη, εγώ τι είπα λοιπόν στην αρχή, θα σα εξηγήσω. Για να μην παρεξηγηθούμε κιόλα. Γιατί μάλιστα και την κυρία Φωτίου και τη έπαιρνε προσωπικά και λόγω ότι ήταν και καθηγήτρια τη σύζυγού μου. Σα λέω το εξή εδώ. Είναι κεντρική πολιτική σκηνή. Δεν μπορεί η αξιωματική αντιπολίτευση να γίνεται ένα κόμμα διαμαρτυρίας και να δημιουργούμε με αυτές τις δηλώσεις ένα τοξικό κλίμα στην πολιτική ζωή του τόπου. Σωστά. Αυτή είναι μια πολιτική μου τοποθέτηση, την οποία την πιστεύω και την καταθέτω στην εκπομπή μας. Ακριβώς με τις πράξεις σας. Αλλά να αυτό είναι άλλο θέμα. Να το κρίνουμε. Εγώ όμως σας χαρακτήρισα μέχρι τώρα. Κυρία Φωτίου, πάλι για το Πολυτεχνείο. Κυρία Φωτίου, σας απαντώ. Το Πολυτεχνείο ήταν σας απαντώ, για το 73. Σας απαντώ, όχι, καμία σχέση. Εγώ δεν είχα γεννηθεί τότε. Μπράβο. Σας απαντώ λοιπόν ότι. Και σας δικαιολόγησα. Μην μου τα λέτε αυτά. Εμείς τιμούμε τους αγώνες και συνεχίζουμε τους αγώνες. Στο πεζοδρόμιο μεγαλώσαμε. Είναι το ίδιο. Εμείς μεγαλώσαμε στο πεζοδρόμιο. Πάμε λοιπόν. Εντάξει, δεν είμαστε. Και τα ελληνικά πανεπιστήμια εμείς τα τιμούμε. Ναι, τα υπηρετήσαμε και μπήκαμε απευθείας με εξετάσεις. Με τον ισοψηφισμό με τα κολέγια, με εξετάσεις. Τα ιδιωτικά κολέγια. Όχι, εμείς δεν ήρθαμε εκ μεταγραφής. Λοιπόν, τώρα, επειδή εμείς τσακωνόμαστε εδώ και γίνεται... Δεν τσακωνόμαστε. Όχι, αντιπαρατηθέμεθα. Ξέρει κυρία Φωτίου γιατί τα λέω αυτά. Όπως θέλετε πέστε το. Αντιπαρατηθέμεθα λοιπόν εδώ και έχουμε αυτά τα θέματα. Σταύρο, σε παρακαλώ το βίντεο με τον Χουλουσία Καρ για να δούμε τι γίνεται και απέναντι, γιατί και αυτοί έχουν εκλογές. Και αυτά που λένε, έχω την εντύπωση ότι έχουν φτάσει σε ακραία σημεία, ακραία σημεία οι Τούρκοι. Και θα ήθελα απλά ένα σχολείο σας για να περάσουμε στο άλλο κομμάτι που λέγεται ακρίβεια και καθημερινότητα του πολίτη. Να δούμε το βίντεο με τον Χουλουσία Καρ, σε παρακαλώ, πάμε. Diyoruz ki bu konuda herhangi bir şekilde Ruz Yunanistan'a yanlış hesap yapmayın. Yanlış hesap yapmayın. Yanlış yollara girmeyin. Yanlış efendim bir takım olaylara, hadiselere, efendim faaliyetlere tevessül etmeyin. Ve tarihten ders alın diyoruz. Güvendiğiniz dağlara karlar yağmadan, onlar bazılarına güveniyorlar, onlara karlar yağmadan efendim
aklınızı başınıza alın. Hiç unutmayın diyoruz. Hiç unutmayın. Yanlış hesap nereden döner? Ankara'dan. Λοιπόν, ουσιαστικά βάζει ένα θέμα αυτό γνωστό και όπως και ο αντιπρόεδρος της Τουρκίας είπε προχθές, ότι αυτά που λέει ο Ερντογάν τα εννοεί, δεν είναι λόγια του αέρα και θα έρθουν μια νύχτα ξαφνικά και έχουν πάρει αυτό βιολί τώρα, θα έρθουν μια νύχτα ξαφνικά. Τον πιέζει η αντιπολίτευση βεβαίως από εκεί. Του λένε γιατί δεν πάει να πάρει στα νησιά μας, είναι δικά μας και άλλα τέτοια. Δεν είναι καλύτερη στην αντιπολίτευση, χειρότερη από αυτό να είναι. Λοιπόν, θα ήθελα να ξεκινήσω από εσάς, κύριε Χριστοδουλάκη. Πώς αντιμετωπίζετε ως κόμμα όλη αυτή την ιστορία? Πιστεύετε ότι στην Ελλάδα είμαστε ενωμένοι απέναντι σε αυτού την απειλή, μάλλον τις ρητορικές απειλές για να είμαι σαφής, που εξαπολύει κάθε μέρα η Τουρκία, είτε με τον κύριο Ακάρ, ο οποίος έχει σημαντικό ρόλο παίζει εκεί, έτσι? Θα πρωτοτυπήσω και θα πω ότι είμαστε στα θέματα αυτά ενωμένοι. Και τουλάχιστον ο καθένας από εμάς, άσχετα με την άποψή του για οποιοδήποτε επιμέρους ζήτημα πολιτικού, επί της διαχείρισης, επί ιδεολογικών ή πολιτικών διαφωνιών, οφείλει και οφείλουμε, όταν μπαίνει η συζήτηση στα εθνικά μας ζητήματα, να είμαστε απόλυτα συντεταγμένοι. Mm. Εδώ υπάρχουν τρία πραγματάκια όμως που θέλω να τα βάλω στην κουβέντα κωδικοποιημένα επίσης. Η εθνική ενότητα δεν είναι μόνο στα λόγια, πρέπει να σηματοδοτηθεί κιόλας. Εδώ καλό είναι να υπάρξει λοιπόν μια πρωτοβουλία από την πλευρά του Πρωθυπουργού και της κυβέρνησης. Να κάτσουν στο ίδιο τραπέζι οι πολιτικοί αρχηγοί, να επικαιροποιήσουν οτιδήποτε αφορά σε κόκκινες γραμμές, στη στρατηγική κυρίως, και κυρίως με βάση αυτό και με αφορμή αυτό να στείλουμε ένα μήνυμα και προς τα μέσα, ότι είμαστε όλοι μαζί σε αυτό. Είμαστε πατριώτες και δεν παίζουμε τα εθνικά μας συμφέροντα, και προς τα έξω, ότι αντί να έρθετε βράδυ, αν θέλετε, ελάτε μέρα. Και δεν το λέω εθνικιστικά, το λέω όμως με τη λογική, για να έρθω στο δεύτερο θέμα που θέλω να δείξω, ότι οφείλουμε διαρκώς, επειδή είμαστε σε αυτή τη γειτονιά του πλανήτη και δεν αλλάζει η γεωγραφία, να θωρακίζουμε διαρκώς την εθνική ασφάλεια και την άμυνα της χώρας. Εμείς λοιπόν, ως πατριωτικό κόμμα που είναι και ήταν πάντα το ΠΑΣΟΚ, δεν παίξαμε ποτέ ούτε με ζητήματα κρίσιμων συμμαχιών, ούτε με θέματα που αφορούν εταίρους, ειδικά στο κομμάτι το στρατηγικό και το αμυντικό της χώρας, ούτε καν στους αμυντικούς εξοπλισμούς της πατρίδας. Είπατε για εξοπλισμούς, αλλά μην ξεχνάτε ότι τους εξοπλισμούς δεν μας τους χαρίζουν. Φυσικά, και τους πληρώνουμε. Τους πληρώνουμε με αίμα. Φυσικά. Το καταλαβαίνετε με αυτό. Με πάρα πολύ. Με πάρα πολύ. Yeah. Αλλά ειδικά στο ζήτημα αυτό, δυστυχώς, επειδή ακριβώς η Ευρώπη φαίνεται ότι είναι κατώτερη των περιστάσεων και δεν αντιλαμβάνεται τον κοινοτικό χαρακτήρα των εθνικών μας αλλά και των κυπριακών συνόρων, οφείλουμε να είμαστε απόλυτα έτοιμοι και προετοιμασμένοι, ό,τι και αν συμβεί. Και το τρίτο στοιχείο, πολύ σύντομα, είναι ότι πρέπει να βάλουμε ξανά στην ευρωπαϊκή διάσταση το θέμα που αφορά τις αυτοματοποιημένες κυρώσεις στο τραπέζι με την Τουρκία, ώστε όταν παραβιάζονται αυτό να το δεχτούν οι Ευρωπαίοι. Να γίνεται άμεσα, ακριβώς, και να το θέσουμε όλοι επισταμμένα. Μα είσαστε αντιφατικός. Προηγουμένως είπατε ότι η Ευρώπη είναι αλλού. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να βάζουμε θέματα που αφορούν την διπλωματική διαχείριση. Είναι αλλού όμως. Και το άλλο που αφορά το ότι δεν γίνεται Ευρωπαίοι εταίροι να πουλάνε όπλα σε κάποιον που μπορεί να τα στρέψει δυνητικά εναντίον κάτω μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κυρία Φωτίου, βλέπετε ότι. Ξέρετε πολύ καλά. Ότι, ναι. Βλέπετε ότι κάθε μέρα αυτή η ρητορική ανεβαίνει η τόνη και με βάση τη διαλεκτική, τον κανόνα της διαλεκτικής, οι ποσοτικές συσσωρεύσεις θα φέρουν μια ποιοτική αλλαγή κάποια στιγμή. Πού θα την κάνει ο Ερντογάν δεν ξέρω. Αλλά κάποια στιγμή κάτι θα κάνει. Θέληση είναι ένα θερμό επεισόδιο που θα απέφχομαι. Θες είναι μια κίνηση διπλωματικού χαρακτήρα που να μας τριμώξει. Θες να παίξει παιχνίδι με τη Βόρεια Κύπρο. Δεν ξέρω, με τα κατεχόμενα. Να κάνει κανένα δημοψήφισμα για να θέλει να τους εντάξει. Θέλω να πω, υπάρχει θέμα δηλαδή, πολύ σοβαρό, και επειδή θα ήθελα να σας προλάβω και να μου επιτρέψετε να πω το εξής, ότι αυτή η ιστορία, επειδή το είπε ο κ. Χριστοδουλάκης, να κάτσουν σε ένα τραπέζι πολιτικοί αρχηγοί, δεν υφίσταται θεσμικά, δεν υπάρχει Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών, δεν υφίσταται. Υπάρχει όμως ένα συμβούλιο που υφίσταται και αυτό λέγεται Βουλή των Ελλήνων. Όχι. Εγώ θέλω εκεί να συζητήσουν, εκεί να τα πούνε, εκεί μπροστά στον ελληνικό λαό. Απλά όχι χωρίς. Όχι, δεν με ενδιαφέρει. Χωρίς να πούνε αυτά που πρέπει. Και χωρίς και με πρακτικά. Θέλω να ξέρω τι λέει ο καθένας. Εγώ δεν θέλω να είναι σε ένα δωμάτιο με την πρόεδρο της Δημοκρατίας και να κάνω μια ζήτηση. Δεν το γουστάρω, αδερφέ. Δεν είναι δημοκρατικό αυτό. Πώς θα γίνει? Εγώ θέλω να ξέρω τι θα πούνε. Για το μέλλον μου. Εγώ θεωρώ ότι στην περίπτωση είναι καλό. Στην περίπτωση αυτή. Καλά, εντάξει. Γελάτε. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχει ένα πολυεπίπεδο σχέδιο στο οποίο πρέπει να συμφωνήσουμε όλοι και να το υπηρετούμε όλοι. Ναι. Ακριβώς υπερασπιζόμενοι τη χώρα μας και όλα την ανεξαρτησία της και την
εναντίον οποιασδήποτε επιβουλής, οποιασδήποτε έστω και ρητορικής επιβουλής που γίνεται τώρα. Όταν λέω πολυεπίπεδο, τι εννοώ? Πρώτον, ότι εμείς χρειαζόμαστε αυτή τη στιγμή να ξεκαθαρίσουμε εντελώς ότι το μόνο πρόβλημα που έχουμε με την Τουρκία είναι τα θέματα της ΑΟΣ. Ακριβώς. Και ότι αυτά μόνο τα δύο θέματα θέλουν να πάνε. Κάτι άλλο, ακριβώς. Γι' αυτό δεν μπορεί να πάει και στη Χάγη το θέμα, γιατί δεν υπάρχει κοινή άρα θέση. Το πρώτο που πρέπει να ξεκαθαρίσουμε είναι αυτό. Το δεύτερο, ότι πρέπει να είναι ενημερωμένα όλα τα κόμματα και υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Και με συναντήσεις κατηδίαν. Και το ξέρετε πολύ καλά. Βεβαίως. Για οτιδήποτε σκέφτεται το ΚΙΣΕΑ και προτείνει προς την κυβέρνηση. Τέτοιο δεν είχαμε μέχρι στιγμής. Διότι το ΚΙΣΕΑ ούτε πρότεινε τα συγκεκριμένα εξοπλιστικά συστήματα τα οποία αγοράσαμε. Καλά είναι τα αεροπλάνα αυτά. Έχουν βάλει τους Τούρκους σε περιδίνηση, να πούμε. Ναι. Εδώ υπάρχει ένα δεύτερο θέμα. Περιμένετε λιγάκι. Ναι. Υπάρχει ένα δεύτερο θέμα σε σχέση με τα F-16. Ξαφνικά ο κύριος Συρίγος ως λαγός. Τον βγάλαμε χθες. Βεβαίως. Και εγώ χρησιμοποίησα την λέξη λαγός. Το γνωστό παραμύθι που λέει ότι προτιμάω να παίρνει τα F-16 η Τουρκία και να τα αναβαθμίζει σε Viper από την Αμερική από το να παίρνει τους SS-130. Όχι, είπε και κάτι άλλο όμως. Μιλάει για τον κύριο Μενέντες. Είπε, όχι, δεν με ενδιαφέρει εμένα ο κύριος Μενέντες. Ακούστε με, μεθαύριο ο κύριος Μενέντες δεν υπάρχει. Δεν πρόκειται λοιπόν να εξαρτήσουμε την Είπε το εξής. Να τελειώσω με αυτό όμως. Τον έβγαλα εδώ, πήρε τηλέφωνο την ώρα και τον έβγαλα live από το τηλέφωνο και είπε το εξής. Εγώ λέει, είπε ο κύριος Συρίγος ότι ναι μεν είπα αυτό, που εγώ και εγώ δεν το θεωρώ εντάξει και εύστοχο, όπως να μην προβαίνουν σε πτήσεις, αλλά να το πάρουνε, να γίνει αυτή η συμφωνία με τους όρους που ο Μενέντες βάλει στην Τουρκία. Τι μου λέτε τώρα ακριβώς. Σας λέω τι είπε τώρα. Εγώ δεν είμαι εκπρόσωπος. Αλλά όλος ο ελληνικός λαός καταλαβαίνει ότι δηλαδή όταν έχουμε έναν νευρικό και μη αξιόπιστο γείτονα, θα του βάλει όρο η Αμερική ότι όμως δεν θα κάνει πτήση στην Ελλάδα, θα κάνει κάπου αλλού. Σας παρακαλώ πολύ, δεν είναι κανείς βλάκας από τον ελληνικό λαό όταν τα ακούει αυτά. Το τρίτο είναι ότι δεν χρησιμοποιούν τις κυρώσεις αυτοματοποιημένες, είπε ο κύριος Χρυστοδουλάκης. Εγώ λέω κυρώσεις που είχαμε επιτύχει κατά της Τουρκίας δεν τις χρησιμοποίησαν. Και το τέταρτο βέβαια, αφήνουν το roots race δήθεν να το παρασέρνει ο άνεμος, ενώ στην πραγματικότητα παραβιάζει τα εθνικά μας ύδατα χωρίς να κάνουν απολύτως τίποτα. Εμείς παρατάξαμε το στόλο στην αντίστοιχη περίπτωση και δεν πέρασε κανείς. Λοιπόν, υπάρχει διαφορά μεγάλη στο πώς καταλαβαίνουμε ακριβώς και τις προτάσεις μας. Μάλιστα. Πάνω στο πώς εγώ θα σας κάνω τώρα μία κρίσιμη ερώτηση εσάς τους δύο κυρίως και θα απαντήσετε κι εσείς. Μισό λεπτό, μην βιάζεστε. Δεν έχω διακόψει. Μην βιάζεστε, έχουμε ακόμα 35 λεπτά. Λοιπόν, το ερώτημα είναι το εξής. Επειδή κάθε φορά που υπάρχει μια αναμπομπούλα στην Ελλάδα, η Τουρκία την εκμεταλλεύεται. Το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Αυτά το 55, το 73, το 74 γίνανε διάφορα. Και άλλες φορές. Τώρα μην κάνουμε ανάλυση της ιστορίας. Εάν προταθεί από την κυβέρνηση κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου να παραμείνει ο κύριος Δένδιας και ο Υπουργός Άμυνας, ο κύριος Παναγιωτόπουλος, στη θέση τους, για να μην υπάρξει κενό τουλάχιστον για τα θέματα τα εθνικά. Θα το δεχόσαστε, κυρία Φωτίου? Κοιτάξτε, καταρχήν, εγώ δεν έχω καταλάβει. Η κυβέρνηση καταλαβαίνει εγώ ότι θα μια έχουν. Για μισό λεπτό. Γιατί δεν μου την κυβέρνηση. Μισό λεπτό, θα απαντήσω. Μα μου λέτε δεν άλλο. Έχω καταλάβει, γιατί πρέπει να μπω σε μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο και με υπηρεσιακές κυβερνήσεις, επειδή ο κύριος Μητσοτάκης ψάχνει να βρει την αυτοδυναμία. Εμείς λοιπόν λέμε ότι από την πρώτη Κυριακή. Εμείς λέμε ότι από την πρώτη Κυριακή. Μα σας απαντώ. Μου λέτε μια υπόθεση εργασίας που για μένα δεν ισχύει. Είναι σοβαρό αυτό. Για μένα δεν ισχύει λοιπόν ότι πρέπει να μπούμε σε μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο. Μα είμαστε σε αυτή τη φάση. Και σε μια τεράστια ανασφάλεια του ελληνικού λαού. Και σε τεράστια. Εμείς λέμε ότι θα κάνουμε κυβέρνηση προοδευτική από την πρώτη Κυριακή. Με ποιον, και θα τελειώσει με όλους όσους συμφωνούμε σε θέσεις από τα προοδευτικά κόμματα. Ποια είναι αυτά? Αυτά τα ξέρετε. Είναι όχι. Όλα τα προοδευτικά το κόμματα. Το ΚΚΕ, ας πούμε. Με συγχωρείτε. Το ΚΚΕ ήρθε εδώ και είπε δεν το συζητάει καθόλου. Στιγμή,
Ο κ. Βαρουφάκης δεν έχει πάρει θέση. Το Πασόκ λέει άλλα. Ποιος θα κάνει την κυβέρνηση? Ακούστε με λιγάκι. Όπως ξέρετε, την πρώτη Κυριακή μετά την κάλπη, ο λαός θα έχει δώσει κατεύθυνση ακριβώς τι θέλει. Και πώς θα κάνει τη συνεργασία. Εγώ ρώτησα για δύο υπουργούς για τα εθνικά θέματα και δεν μου απαντάτε. Εγώ λέω ότι δεν είμαι έτοιμη σήμερα να απαντήσω σε αυτό το ερώτημα. Θα περιμένω την ώρα που θα προκύψει αυτό το ερώτημα. Εγώ λέω ότι εμπιστευόμαστε σε ένοπλες δυνάμεις, οι οποίες θα κληθούν να διαχειριστούν οποιαδήποτε. Χαίρομαι πολύ και εγώ σε εμπιστεύω. Αυτό είναι πολύ ηγεσία. Όλοι μαζί. Και όντως τα θέματα της πολιτικής αστάθειας είναι πάρα πολύ κρίσιμα. Και αυτό αφορά όλες τις πολιτικές δυνάμεις. Το 55, κύριε Χριστοδουλάκη, να σας το θυμίσω, το λέω κάθε φορά. Εγώ κάθε βράδυ το λέω αυτό, το έχω τροπάρει. Το 55 κάνανε το πογκρόμ γιατί ο πρωθυπουργός της χώρας ήταν άρρωστος στο κρεβάτι. Δεν μπορούσε. Δεν είχε κυβερνήσει η Ελλάδα, είχε πρόβλημα. Το 74 τα ίδια. Και το 55 κάνανε το πογκρόμ στην Κωνσταντινούπολη και σφάξανε τον ελληνισμό. Τον ελληνισμό. Και τα ίδια κάνανε και με την Κύπρο. Θέλω να πω, δεν είμαστε για τέτοια τώρα. Κύριε Χατζή, διαβάζετε μονοσήμανα την ιστορία. Και με τα ίμια, ξεχνάω τα ίμια, μισό λεπτό, δεν είχε ορκιστεί καν ο κύριος Σημίτης. Είχε ορκιστεί ο κύριος. Όχι, δεν τα ξέρω. Δεν είχε ορκιστεί. Είχε πάρει επιβολή ψηφοπιστοσύνης. Δεν είχε ορκιστεί πρωθυπουργός. Μην τα διαβάζετε. Σας είπα για ψήφο εμπιστοσύνης εγώ. Δεν είχε ορκιστεί καθόλου το μηνό ο κύριος Σημίτης. Ορκίστηκε μετά πρωθυπουργός. Ψήφο εμπιστοσύνη είχε πάρει. Λοιπόν. Άλλο ορκίζουμε πρωθυπουργό και άλλο ψήφο εμπιστοσύνη. Κύριε Χατζή, θα ήθελα να μιλήσω. Δεν θα δημιουργηθεί τώρα προεκλογικά ένα κλίμα αυτό που θέλει να κάνει και ο Ερντογάν στην Τουρκία. Ανασφάλεια στον κόσμο ότι όσο να είναι. Γιατί δεν το βλέπετε εσείς, με συγχωρείτε δηλαδή. Όχι, δεν το βλέπω εγώ αυτό. Εγώ πιστεύω ότι αυτό είναι μια ρητορική τεραστίων διαστάσεων που γίνεται για ίδιο συμφέρον προεκλογικό και το οποίο βολεύει και τη Νέα Δημοκρατία. Μα συγγνώμη, το τι κάνει τώρα ο Ερντογάν είναι ίδιο συμφέρον προεκλογικό. Αυτοί έχουν τρελαθεί, δεν ξέρουν τι λένε κάθε μέρα. Ξέρετε πολύ καλά ότι αυτό θέλει να απομακρύνει τη συζήτηση από τα κεντρικά θέματα. Γιατί δεν είναι κεντρικό θέμα αυτό. Καταραίει το ίδιο η οικονομία του. Έχουν μεγάλα προβλήματα και το ρίχνει εκεί που πρέπει να το ρίχνει. Κύριε Χατζή, θα ήθελα μια τοποθέτηση. Έχετε καμία αμφιβολία? Ωραία, λοιπόν. Κύριε Χατζή, φανταστείτε τώρα το μέσο Τούρκο που πριν 10 χρόνια δημιουργήθηκε η μεσαία τάξη, είχε δυνατότητα στο τραπεζικό σύστημα, έβλεπε τη ζωή του να καλυτερεύει και σήμερα που μιλάμε, και θα το πω πολύ λαϊκά για να μας καταλάβει ο κόσμος, να μην μπορεί να ζήσει την οικογένειά του σε σημείο που να μην μπορεί να πάρει μια φρατζόλα ψωμί. Αυτή είναι η οικονομική κατάσταση που πολλές φορές την αγνοούμε, αλλά πρέπει να την αναδείξουμε. Η οικονομική κατάσταση στην Τουρκία με τριψήφιο πραγματικό πληθωρισμό. Και βλέπει λοιπόν ο μέσος Τούρκος απέναντι μια Ελλάδα, μην το ξεχνάμε και πρέπει να το λέμε αυτό, μια Ελλάδα που τα 3,5 χρόνια έχει φέρει τις πιο μεγάλες και σημαντικές αμυντικές συμφωνίες και που βλέπει ότι στέκεται με ένας αξιόπιστος συνομιλητής όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά σε ολόκληρο τον κόσμο. Αυτό λοιπόν δημιουργεί μία έντονη αντίδραση των Τούρκων προκειμένου πολιτικών προκειμένου να διεισδύσουν και να πείσουν τους Τούρκους πολίτες που προσέξτε στην πλειοψηφία τους θέλουν να έχουν καλές σχέσεις Ελλάδα και Τουρκία. Ναι, αλλά εσείς τον γκάλωπ που έγινε στην Τουρκία. Εσείς ξέρετε τι μου λέτε τώρα. Έδειξε ότι κύριε, ο τουρκικός λαός δεν θέλει εντάσεις. Περιμένετε ένα λεπτό. Ξέρετε τι μου λέτε. Μου λέτε δηλαδή ότι όλη αυτή η ρητορική και στρατηγική που έχει η Τουρκία. Είναι ρητορική από προσανατολισμό. Όχι, ένα λεπτό. Τη κοινή γνώμη του. Όχι, δεν θα συμφωνήσω. Μου επιτρέψετε να πω την άποψή μου. Να σα το αιτιολογήσω όμω αυτό που θέλετε. Γιατί η στρατηγική που η εξωτερική πολιτική που έχουν η Τουρκία είναι συγκεκριμένη. Δεν είναι τωρινό αυτό. Ναι, δεν το κάνουν τώρα που έχουν πρόβλημα. Τώρα, τι βλέπουν απέναντι? Βλέπουν έναν πρωθυπουργό που στέκεται μπροστά στο Κογκρέσο. Έναν Έλληνα πρωθυπουργό που μεγαλεία έχει κάνει συμμαχίες. Ναι, αλλά οι Αμερικάνοι τι είπανε? Σοβαρές αμυντικές συμφωνίες. Βρείτε τα. Βλέπουν, μισό λεπτό. Βλέπουν μια Ελλάδα που είναι πρωταγωνίστρια στην Ευρώπη και σε ό,τι γίνεται. Μισό λεπτό. Αυτή είναι η κατάσταση. Αυτή βλέπει. Γιατί δεν είναι έτσι? Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα να πείσουν οι Τούρκοι πολιτικοί, τους πολίτες, ακριβώς σοβαρό. Και αποπροσανατολίζουν με αυτές τις δηλώσεις οι οποίες είναι ακραίες και να σας πω κάτι. Δεν τσιμπάμε σε αυτές τις δηλώσεις. Δεν πιστεύω ότι είναι μόνο για να αποπροσανατολίσουν τον κόσμο τους. Μπορεί να πιάνει αυτό στο εσωτερικό επειδή έχουν τα προβλήματα, αλλά από την άλλη μεριά κάτι έχουν στο μυαλό τους και αυτό το κάτι θα το δούμε ξαφνικά που θα δημιουργήσει το πρόβλημα. Στην Κύπρο είπα.
στα κατεχόμενα, δεν ξέρω τι θα γίνει. Δεν έχουμε τέτοιο πρόβλημα, κύριε Χατζή. Είναι λάθος αυτή η εκτίμηση που κάνετε. Δεν κάνω εκτίμηση. Και είμαστε αξιόμαχοι. Υπάρχει σοβαρό και δεν νομίζω ότι θα επιχειρήσει τίποτα η Τουρκία. Γιατί έτσι μου λέγανε οι αναλυτές και για την Ουκρανία όταν του έλεγα θα γίνει πόλεμος. Γιατί δεν είχαν διαβάσει τον αμερικανικό τύπο. Όταν η Washington Post 1,5 μήνα νωρίτερα είχε γράψει την πρώτη σελίδα και την ημερομηνία που θα μπουν οι Ρώσοι. Εμείς λοιπόν θα απαντήσουμε. Και μου λέγανε οι αναλυτές, όχι μόνο. Και θα απαντήσουμε ενωμένοι σε αυτό. Ε? Θα απαντήσουμε ενωμένοι σε αυτό. Καλά, εννοείται θα απαντήσουμε ενωμένοι. Τώρα άγι. Πάμε να κάνουμε ένα διάλειμμα, ένα break, πώς το λες. Break, μιλάει αγγλικά. Αναφερθήκατε τώρα σε Washington Post, όλα αυτά καταλαβαίνω. Όχι, το ανέφερα γιατί ήταν για δύο γονεί. Λογικό να σα μιλάει αγγλικά και από τον κοντρό. 5-2 Δεκεμβρίου, 1,5 μήνα πριν μπουν οι Ρώσοι στην Ουκρανία. Εγώ θέλω στο σημείο αυτό, το είχα προγραμματίσει τώρα να το πω, θέλω να απευθύνω από εδώ τα συλληπιτηριά μου στην οικογένεια του Παναγιώτη του Τζένου που χάθηκε ένας άνθρωπος 46 χρονών, ένας καλός συνάδελφος, δραστήριος συνάδελφος, ο οποίος ήταν η καρδιά και η ψυχή με τον Γιάννη τον Κουρτάκη βέβαια στα παραπολιτικά, θρηνή και η δική του οικογένεια αλλά και η οικογένεια των παραπολιτικών που έφυγε αυτός ο άνθρωπος 46 χρονών, ένας καλός συνάδελφος, ο οποίος είχε δώσει τη ζωή του για αυτή τη δουλειά που κάνουμε. Ας τα βλέπουν μερικοί, εύχομαι καλό ταξίδι να έχει. Πάμε τώρα στο άλλο μεγάλο θέμα που απασχολεί πάρα πολύ. Απασχολεί, όχι πάρα πολύ, απασχολεί όλο τον κόσμο, εκτός από μερικούς. Και το θέμα αυτό λέγεται ακρίβεια. Θα ξεκινήσω με την αξιωματική αντιπολίτευση, γιατί έτσι πρέπει να είναι διοντολογικά. Θα μιλήσει και ο κύριος Χριστοδουλάκης που είναι το τρίτο κόμμα και στο τέλος θα μας δώσετε απαντήσεις εάν έχετε. Λοιπόν, υπάρχει πολλή γκρίνια στον κόσμο, υπάρχει δυσαρέσκεια για πάρα πολλά ζητήματα, κυρία Φωτίου, και βεβαίως και εσείς κυβερνήσατε 4,5 χρόνια. Δεν ήρθατε τώρα ξαφνικά ένα βράδυ που λέει ο Ερντογάν να μας πείτε εδώ είμαστε. Κυβερνήσατε και επί το δικό σας, ας πούμε, κυβερνήσεων, δύο κυβερνήσεις είχαμε, γιατί μεσολαβήσαν οι εκλογές Σεπτέμβριο του 2015. Υπήρξε ακρίβεια, υπήρξε πρόβλημα στον κόσμο, υπήρξε, προφασίζεστε βέβαια, το μνημόνιο, το τρίτο, το οποίο είχατε υποσχεθεί ότι δεν θα το έχουμε, αλλά το είχαμε. Κάνατε και δημοψήφισμα και αυτό σας βαραίνει και εσάς σε σχέση με το σήμερα, γιατί η χώρα ευτυχώς ή δυστυχώς έχει μια συνέχεια. Εσείς μπορεί να μην έχετε πολιτική, αλλά εμείς έχουμε. Είμαστε εδώ κάθε μέρα, τι να κάνουμε τώρα. Και βέβαια έχουμε συνέχεια, λοιπόν. Αλλά να εξηγήσουμε τώρα μιλώντας έτσι συνολικά ποιο είναι το δίπολο αδιέξοδο του ελληνικού λαού σήμερα. Το δίπολο αδιέξοδο είναι χαμηλά εισοδήματα, εξαιρετικά χαμηλά, από τα χαμηλότερα της Ευρώπης. Ίσως είμαστε η δεύτερη χαμηλότερη μετά τη Βουλγαρία. Σε τέτοιο χάλι βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή στα εισοδήματα και από την άλλη υψηλά εισοδήματα εννοώ, από όπου και αν τα έχεις. Ναι. Όχι μόνο μισθούς γιατί υπάρχουν και άνεργοι. Εισοδήματα λοιπόν. Ναι. Και από την άλλη εξαιρετικά υψηλές δαπάνες διαβίωσης. Άρα μια κυβέρνηση θα κριθεί εάν έχει σχέδιο. Και στις εκλογές οι άνθρωποι θα ψηφίσουν αν υπάρχει σχέδιο σε αυτό το δίπολο. Δηλαδή, πώς θα αυξήσεις τα εισοδήματα και πώς θα μειώσεις τις δαπάνες. Πολύ απλά λοιπόν. Εμείς λέμε 4 σημεία για την αύξηση των εισοδημάτων. Το ένα είναι 800 ευρώ κατώτατος μισθός συν 80 που είναι η ΆΤΑ γιατί ναι. Ξέρουμε ότι ήταν 10 περίπου. Λοιπόν, ναι. 880, 10.000 αφορολόγητο για όλους. Για όλους, δηλαδή και ελευθεροπαγγελματίες και τα λοιπά. Τρίτον, 2,3 δις σε 3 δόσεις στους συνταξιούχους συν τη 13η σύνταξη που τους την κόψανε συν προφανώς τις αυξήσεις από τον νόμο Αξιόγλου το 17, διότι περί αυτού πρόκειται. Τέταρτον, ισχυρό δημόσιο δωρεάν κοινωνικό κράτος, υγεία, παιδεία, ασφάλιση, πρόνοια. Χωρίς αυτό δεν εξασφαλίζεται ένας ακόμη μισθός, αλλιώς θα πληρώνει σήμερα όπως πληρώνει σήμερα την ιδιωτική παιδεία, την ιδιωτική υγεία, την ασφάλιση, την επικουργή που την κάνανε ιδιωτική κτλ. Άρα μιλάμε για ένα τέτοιο που αν δεν τα δίνει δωρεάν το κράτος θα πληρώνει ο καθένας από την τσέπη του. Έχει να τα δώσει. Αυτά λοιπόν
Όταν δεν έχει, δεν πάει. Πεθαίνει. Όχι, ναι, στο δρόμο. Έχει να τα δώσει το κράτος αυτά τα λεφτά. Αυτά και βεβαίως έχει να τα δώσει. Αλίμονο. Λοιπόν, και τώρα. Από πού, ας πούμε, από τους φόρους προφανώς. Τα... Πάντα από τους φόρους. Ξέρετε εσείς από αλλού να πέφτουν τα χρήματα. Όχι, από τους φόρους. Τρία είναι τα σακούλια που έλεγε και ο. Και ο Τσακαλώτος. Το ένα είναι οι φόροι, το άλλο είναι τα ΕΣΠΑ και το τρίτο είναι το Ταμείο Ανάκαμψης. Δεν τα φάει και τα τρία η δεξιά αυτή τη στιγμή όπως τα τρώει με τις γαλάζιες ακρίδες. Λέω όμως τώρα πάμε στο πώς μειώνεται τα έξοδα διαβίωσης. Τι είναι τα έξοδα διαβίωσης? Πρώτον, τρόφιμα. Τι λέμε εμείς? Μείωση του ΦΠΑ των τροφίμων. Τώρα δεύτερον, το λέτε. Όταν το λέγαμε κυβέρνηση. Πάντα. Όχι. Δεν είχαμε, όχι, με συγχωρείτε, είχατε δει τότε τα τρόφιμα να ανεβαίνουν κατά 35%. Είχαν ανέβει όμως. Σας παρακαλώ. Και είχε ζητηθεί τότε, λοιπόν, από τα κόμματα της αντιπολίτευσης να το μειώσει και είπε ο κ. Τσίπρας, ναι, ότι δεν μειώνω το ΦΠΑ. Σωστά το είπε, κατά τη γνώμη μου. Δεν μειώνω το ΦΠΑ, με συγχωρείτε. Να πω κάτι. Όχι, θα πείτε, γιατί αλλά να πω και εγώ. Δεν συγκρίνεται ανώμοιες καταστάσεις. Δεν συγκρίνω καμία ανώμοια. Το ΦΠΑ μιλάγανε τότε, για το ΦΠΑ μιλάνε τώρα. Και δεν το μειώνω, διότι δεν θα μετακυλήσει τον καταναλωτή. Θα το φάνε τη μεγάλη στιγμή στο πρόβλημα. Αυτό είχε πει. Ωραία. Τι να κάνω εγώ τώρα. Εγώ πιστεύω δεν είχαμε πει αυτό, αλλά δεν θα κάτσω εκεί τώρα. Θα προχωρήσω παρακάτω. Θα προχωρήσω παρακάτω. Δεύτερο, στέγη. Στέγη. Αυτή τη στιγμή, εμείς λέμε 140 ευρώ στο νέο από 24 έως 44, επιδότηση ενοικίου έως 350 το μήνα. Δεύτερον, λέμε έλεγχο στο Airbnb. Δηλαδή δεν θα επιτρέπεται στις νομικές εταιρείες, στα νομικά πρόσωπα να έχουν Airbnb. Αυτό που γίνεται που αγοράζουν ολόκληρα, ναι, ναι, οικοδομικά τετράγωνα, αλλά μόνο στα φυσικά πρόσωπα, δηλαδή στους Έλληνες πολίτες, 2 έως 3 ακίνητα μπορούν να τα βάζουν και στο Airbnb. Και αυτό θέλει, είπα, και περιορισμό. Θέλει. Και εκεί θέλει. Περιορισμό. Και στους πολίτες θέλει. Τρίτον, περιορισμό. Τράπεζα στέγης. Τέταρτον, για, με αυτόν τον τρόπο θα ρίξουμε και τα νίκια και θα δημιουργήσουμε και κοινωνική κατοικία. Παράλληλα, προστασία της πρώτης κατοικίας, κατάργηση του πτωχευτικού νόμου του Χατζηδάκη, του Μητσοτάκη, και στην ενέργεια. Στην ενέργεια, το δεύτερο μεγάλο, έτσι. Αυτά είναι τα έξοδα. Ολοκληρώνω. Προτείνουμε για τόσο για την χοντρική όσο και στη λιανική αγορά ενέργειας πλαφών. Μάλιστα. 95% φορολόγηση των υπερκερδών. 90 έχει βάλει, ναι. Ωραία. Κατάργηση της επιδότησης ασχολοκέρδειας, διότι όπως καταλαβαίνετε δεν πληρώνει ο καταναλωτής δύο φορές το λογαριασμό. Δηλαδή μία ως καταναλωτής και την άλλη ως φορολογούμενος, διότι αυτό γίνεται αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα. Επανακρατικοποίηση της ΔΕΗ, διότι αυτή σέρνει το χορό των μεγάλων ανατιμήσεων στο ρεύμα κτλ. Σας κατηγορεί η κυβέρνηση ότι τη ΔΕΗ τη ρίξατε έξω, τη χρεοκοπήσατε. Παραλίγο, λέει. Παραλίγο, ναι. Αυτό λένε. Τι εννοούνε? Εννοούνε επί 3,5 χρόνια δεν αυξήσαμε ούτε ένα ευρώ από τους λογαριασμούς των πολιτών. Με συγχωρείτε, δεν αυξήσαμε ούτε ένα ευρώ. Μόλις ήρθανε την αυξήσαν. Τότε δεν υπήρχε ανάγκη. Μόλις ήρθε, αυξήσανε τα τιμολόγια της ΔΕΗ κατά 20%. Και πέρα από αυτό, αυτή τη στιγμή. Τι έχει ακριβώς η ΔΕΗ, η τιμή της ΔΕΗ, για να ξεκαθαρίσουμε, δηλαδή η μετοχή της ΔΕΗ, που βρίσκεται, κύριε Χατζή? Δεν είπε πάνω. Α, δεν ξέρετε. Όχι, δεν ξέρω να πράγματι. Σας πω. Ναι. Βρίσκεται λοιπόν στα 4 ευρώ. Περίπου, κάτι έτρεξε στα γύφτικα, δηλαδή. Αυτή τη μεγάλη ανάπτυξη κάνανε στη ΔΕΗ. Λίγο είναι. Πάρα πολύ λίγο είναι. Τίποτα δεν κάνανε για να ηγείται η ΔΕΗ του χορού της εσκροκέρδειας, να αυξάνει συνεχώς τα τιμολόγια. Ποιοι εσκροκερδούν? Εσκροκερούν οι παραγωγοί, αυτοί που διανέμουν το... Τι θα κάνετε με αυτούς? Αυτό είπα. Πρώτον θα βάζαμε πλαφόν. Μες. Δηλαδή υπάρχει ένα πλαφόν. Μέχρι τόσο μπορείς να κερδίζεις. Παραπάνω δεν μπορείς να κερδίζεις. Δεν γίνεται αυτό στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ξέρετε. Γίνεται, θα το ρίξουν τα ευρωπαϊκά δικαστήρια. Γιατί αυτά τα έχουν πετύχει άλλες χώρες, ξέρετε. Δεν είμαι σίγουρος, αλλά έχουνε... Γι' αυτό βρισκόμαστε σήμερα. Είμαστε πρωταθλητές στο ρεύμα. Για 20η εβδομάδα το ρεύμα. 280 ευρώ. Δεν είναι αυτά που λέτε, κύριε. Καλά, τίποτα. Εσείς πείτε αυτά που δεν βλέπουν. Κύριε Χριστοδουλάκη. Λοιπόν, η ενεργειακή κρίση είχε εξωγενή αιτία. Η διαχείρισή της είναι εγχώρια και στη στρατηγική της διαχείρισης εμείς έχουμε σημεία διαφωνίας. Συγκεκριμένα, νούμερο 1. Από πού βρίσκουμε τον δημοσιονομικό χώρο τον οποίο αξιοποιούμε? Εμείς λοιπόν εδώ λέμε ότι η σχέση έμεσων φόρων με άμεσους φόρους είναι προβληματική. Ενέχει στοιχεία κοινωνικής αδικίας. Γιατί?
Και όταν κρατάς σταθερά υψηλούς τους έμεσους φόρους, όπως είναι ο ειδικός φόρος καταναλωτικών. Συγγνώμη, να μεταδώσουμε μια είδηση. Πριν από λίγο πέθανε ο Κωνσταντίνος, ο πρώην βασιλιάς της Ελλάδας. Ανθρώπινα συλληπιτήρια. Ναι. Ήταν νοσηλεύεται στο νοσοκομείο, είχε αρκετό καιρό μετά από μεγάλη περιπέτεια της υγείας του και πριν από λίγο άφησε την τελευταία του πνοή. Λοιπόν, ας συνεχίσουμε. Εμείς δεν έχουμε περισσότερο ρεπορτάζ αυτή την ώρα. Ανθρώπινα συλληπιτήρια, αυτονόητα, και να το πω και τον συνάδελφό σας από τα ορνητικά, τον Παναγιώτη Τζένα. Τον Παναγιώτη. Συνεχίζω λοιπόν λέγοντας το εξής, ότι όσο παραμένουν υψηλοί, ειδικά οι δύο έμεσοι φόροι, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα καύσιμα, που τον πληρώνουν το ίδιο ανεξάρτητα τα εισοδηματικά τους κριτήρια όσοι πηγαίνουν να βάλουν βενζίνη στο αυτοκίνητό τους. Mm-hmm. Και ο ΦΠΑ στα βασικά, άθρα και στα τρόφιμα. Που τον πληρώνουν το ίδιο όσοι πάνε να αγοράσουν μακαρόνια, ρύζι, τα βασικά άθρα στο σούπερ μάρκετ, είτε είναι πλούσιοι είτε είναι φτωχοί. Αυτό ενέχει στοιχεία κοινωνικής αδικίας. Οι άμεσοι και οριζόντιοι φόροι πρέπει να μειωθούν και να μπουν εφόσον χρειαστεί, παρόλο που θα αυξήσει αυτό την κατανάλωση μειώνοντας τις τιμές, εφόσον χρειαστεί εισοδηματικά κριτήρια στο πώς βρίσκουμε τον διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο. Δεύτερον, τι κάνουμε τον δημοσιονομικό χώρο αυτόν. Εμείς διαφωνούμε με τη στρατηγική της κυβέρνησης που αφορά την επιδοματική εξάρτηση που χρησιμοποιεί αυτή τη στιγμή πολλές φορές και εκλογοθυρικά. Δεν έχουμε ανάγκη πολίτες, πελάτες ή ομήρους. Έχουμε ανάγκη από ουσιαστικά ποιοτικά δημόσια αγαθά, είτε αυτό λέγεται δημόσια υγεία και πώς ενισχύεται αντί να υπονομεύεται σήμερα, είτε αυτό λέγεται κοινωνική κατοικία και πώς στηρίζουμε τους νέους ανθρώπους ή τους ασθενέστερους να μπορέσουν να βρουν το δικό τους σπίτι, είτε αυτό λέγεται προστασία της πρώτης κατοικίας και διαχείριση των κόκκινων δανείων, είτε μια σειρά από ζητήματα που μπορούν να ενισχύσουν ένα πραγματικά ποιοτικό κοινωνικό κράτος. Τρίτον, πώς δεν παρεμβαίνει η κυβέρνηση σήμερα στη ρύθμιση της αγοράς ενέργειας. Ουσιαστικά τα παίρνουν από τη δική μας φορολογία, μας τα δίνουν πίσω για να πάνε τελικά στην αρρύθμιση αγορά ενέργειας. Εμείς εδώ έχουμε μιλήσει για το πλαφόν στη λιανική τιμή του ρεύματος με μέτρο αναφορά στο Μάιο του 2021. Και το τέταρτο σημείο και το τελευταίο σημείο που θέλω να βάλω στην κουβέντα αφορά στο πώς μιλάμε για την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών. Δύο πράγματα. Ενίσχυση του κάτω του μισθού. Ορθώς προχωράει από ό,τι ακούγεται. Άργησε πάρα πολύ 15 μήνες εν μέσω ενεργειακής κρίσης πλήττοντας ευθέως τα λαϊκά νοικοκυριά και πρέπει να περάσει στον διάλογο των κοινωνικών εταίρων. Και δεύτερον, μια μορφή ενός τύπου ΕΚΑΣ, όπως είχε κόψει δυστυχώς η προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, που είναι ανάγκη να στηρίξει το διαθέσιμο εισόδημα των συνταξιούχων. Αυτά τα τέσσερα ζητήματα κωδικοποιημένα είναι τα θέματα στα οποία θεωρούμε ότι έπρεπε να είχε επιλεγεί διαφορετική στρατηγική διαχείριση τη κρίση και τη δημοκρατία. Θα απαντήσετε κι εσείς αυτά όλα. Κύριε Χατζή, θα είμαι πολύ σύντομο. Ξέρετε πολύ καλά ότι για τα φορολογικά μπορούμε να μιλάμε μέχρι το πρωί. Όμως θέλω, για να γινόμαστε κατανοητοί στους τηλεθεατές μας, να πούμε δύο βασικά θέματα. Πρώτον, έχουμε έναν εισαγόμενο προσωρινό πληθωρισμό. Να το δεχτούμε αυτό. Που σημαίνει τι? Το είπε ότι ο Χρυσοβουλάκης και σας είπε όμως παράλληλα ότι οι στρατηγικές που ακολουθήσατε εδώ δεν ήταν σωστές. Αυτό νομίζω είπατε. Ναι, ακριβώς. Ότι η κρίση είναι εξωγενής. Να το δεχθούμε. Χαίρομαι που το λέει ο κ. Χρυσοβουλάκης, διότι άλλοι συνάδελφοί του στο ΠΑΣΟΚ και στο ΣΥΡΙΖΑ δεν το δέχονται. Όχι, εμείς ποτέ αυτό. Δεύτερον, λοιπόν. Δεύτερον. Ποιο είναι το αισιόδοξο μήνυμα? Το Σεπτέμβριο, κύριε Χατζή, είχαμε πληθωρισμό της τάξης του 12,1. Σήμερα έχουμε τις τάξεις του 7,6 και ο κρατικός μας προϋπολογισμός προβλέπει ότι θα φτάσουμε στο 5%. Που σημαίνει τι? Ότι από το Σεπτέμβριο μέχρι τα μέσα του έτους θα έχουμε τον μισό πληθωρισμό από ό,τι είχαμε. Δεύτερον, για να λέμε την αλήθεια στον ελληνικό λαό, έχουμε την τρίτη φθηνότερη τιμή λιανικής στο ηλεκτρικό ρεύμα. Το μήνα Δεκέμβριο έχουμε την κιλοβατόρα στα 25 λεπτά. Και αυτό δεν το λέω εγώ, το λένε στα κράτη τα οποία έχουμε κειμενόμενους λογαριασμούς, έχουμε αυτή την κατάσταση. Τρίτον, το καλάθι του νοικοκυριού διανύει 10η εβδομάδα και το 92% των προϊόντων του καλαθιού είναι μειωμένες, μειώνονται τιμές ή σταθερές. Άρα αυτό είναι μια επιτυχία της κυβέρνησης. Ναι. Τέταρτον, Δεν έχω πρόβλημα. Εγώ πάντα μιλάμε επιχείρημα. Δεν έχω πρόβλημα. Τέταρτον, σε λίγες εβδομάδες, κύριε Χατζή, σε λίγες εβδομάδες ξεκινάει η επιδότηση του 10% των αγορών. Εδώ λοιπόν ερχόμαστε και στηρίζουμε πραγματικά τη μικρομεσαία επιχείρηση. Δηλαδή, έρχεται ο άλλος και έχει τη δυνατότητα να πάει στο φούρνο, στο ζαχαροπλαστείο, στο κρεοπωλείο της γειτονιάς. Άρα λοιπόν ενισχύουμε στην πράξη, όχι στα λόγια.
Για τα θέματα τα οποία έθιξε η κυρία Φωτίου και για το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, πραγματικά χρειαζόμαστε αρκετό χρόνο. Αλλά αυτό το οποίο θέλω να πω είναι το εξής. Πρώτον, εμείς μετά από 12 χρόνια φέρνουμε αύξηση στις συντάξεις. Να μας πει ο ΣΥΡΙΖΑ τι έκανε 5 χρόνια. Δεύτερον, αυξήσεις μισθούς. Τρίτον, κατάργηση ειδικής φοράς αλληλεγγύης. Μιλάει ο ΣΥΡΙΖΑ. Σήμερα είπα θα τον πάνε γύρω σε 780. Επιτρέψτε μου. Μιλάει ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα για το αφορολόγητο, όταν ο ίδιος ήρθε και μείωσε το αφορολόγητο. Εμείς μειώσαμε τον εισαγωγικό συντελεστή φορολογίας από το 22% στο 9%. Μιλάει για το κατώτατο μισθό, όταν ήταν στα 500 ευρώ, ήταν ένα βίντεο. Και μιλάει για το Airbnb. Να μας πείτε λοιπόν εσείς για το Airbnb τι κινήσεις ελεκτικές κάνατε προκειμένου να πιάσετε τη φοροδιαφυγή. Να σας πούμε εμείς επί των ημερών μας την κάναμε. Γιατί αυτά πρέπει να τα πείτε στην νεολαία. Εμείς θα τα πούμε στην νεολαία προεκλογικά και εδώ θα μετρηθούμε. Από την άλλη πλευρά, από την άλλη πλευρά, μιλάμε για το μέλλον συγκεκριμένα. Δεν μπορεί να πείσει αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά εμείς αυτή τη στιγμή πρέπει να κάνουμε και άλλες κινήσεις, όπως να φέρουμε ένα νέο γενναίο πρόγραμμα ρύθμισης πολλών δόσεων για τους οφειλέτες, πρώτον. Να φέρουμε επίσης και για τον ακατάσχετο λογαριασμό κάποιες πρόσθετες ρυθμίσεις, για το θέμα της φορολογικής ενημερότητας. Μισό λεπτό για τον ακατάσχετο λογαριασμό, όπως είπατε, επειδή ο πληθωρισμός καλπάζει, είτε τα χρειάζονται κάποιες ρυθμίσεις. Συγγνώμη, πρέπει να γίνει ένας άλλος λογαριασμός, ούτως ώστε τα δώρα. Μου το λέγανε σήμερα πολίτες στο ραδιόφωνο. Μου λέει τα δώρα, γιατί να πηγαίνουν σε αυτό το λογαριασμό και να μπορεί να τα κατασχέσει ο άλλος. Υπάρχουν... Εδώ, όταν. Συγγνώμη, ακούστε με λίγο. Όταν. Μα δεν ακούτε αυτό. Σας ακούω στο ραδιόφωνο κάθε μέρα. Γενικά οι πολίτες, οι πολιτικοί. Τέλος πάντων, αυτή τη στιγμή, αν δεν δώσει ένας επιχειρηματίας εργοδότης το δώρο, είναι ποινικό αδίκημα. Πώς δεν είναι ποινικό αδίκημα να το πάρει ο άλλος από την τράπεζα το δώρο και το επίδομα διαστήρες Πανάγη? Δεν έπρεπε αυτό να γίνει? Κύριε Χατζή, υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα τα οποία είναι πάνω στο τραπέζι. Έτσι. Και τη νέα τετραετία έχουμε να κάνουμε νέα θετικά μέτρα. Και εγώ ως νέος βουλευτής είμαι κάτι... πολύ περήφανος, κύριε Χατζή, διότι δεν ψήφισα ούτε μία αύξηση φόρου. Και άκουσα την κυρία Φωτίου προχτές, αν με πείτε, κάνουμε μια ζωντανή κουβέντα, που λέει τώρα πριν από λίγο την κυρία Φωτίου, ότι εμείς θα πάμε 95% να φορολογήσουμε τα υπερκέρδη των. 90%. Δηλαδή τα χαλάσαμε στο 5%. Δηλαδή εμείς όταν φέραμε 90%, γιατί το μεταψηφίσατε? Όταν φέραμε εμείς το 90%, γιατί βγαίνει η είδηση. Ούτε όταν λοιπόν εμείς φέραμε το 90%, εσείς το μεταψηφίσατε. Άρα λοιπόν για 5% το χαλάσαμε. Ευρώ δεν πήρατε, κύριε Σπανάκη. Την υποκρισία στον ελληνικό λαό. Σταματήστε την υποκρισία στον ελληνικό λαό. Θα έχουμε όμως τη δυνατότητα προεκλογικά να τα πούμε. Δηλαδή στο 5% το χαλάσατε. Όχι, δεν το χαλάσατε. Μα γιατί καταψηφίσατε? Γιατί καταψηφίσατε? Θα τα πάρουμε αυτά. Θα τα πάρουμε. Είναι νόμος του κράτους. Ένα χρόνο δεν πήρατε τίποτα. Κύριε Φωτίου, είναι νόμος του κράτους. Θα τα πάρουμε αυτά. 2,2 δις ήταν. Είναι ξεκάθαρη διαδικασία που θα τα εισπράξει το κράτος. 2,2 δις ήταν τα υπερκέρδη. Βλέπουμε μια υποκρισία. Υποκρισία από τα αποδυτήρια. Μια υποκρισία από τους Έλληνες πολίτες. Μα και εσείς το καταψηφίσατε. Μα και εσείς το καταψηφίσατε. Εμείς λέμε άλλο. Δηλαδή δεν μπορεί να λέμε άλλα στα κανάλια. Ναι, ναι, ναι. Εμείς λέμε άλλο. Δεν είναι δυνατόν αυτό το πράγμα. Πλαφώνει στη λιανική τιμή του ρεύματος. Άλλο λέμε εμείς. Αυτό κάνετε λοιπόν. Το 90% ακόμα δεν μας έχετε πει γιατί το καταψηφίσατε. Γιατί? Γιατί έχουμε άλλη στρατηγική. Να ξέρετε κάτι, είναι νόμος του κράτους και θα εισπραχθούν αυτά τα χρήματα. Θα εισπραχθούν ξεκάθαρα αυτό. Θα τα δούμε αυτά τα χρήματα. Έχετε χρεώσει 315 εκατομμύρια μπροστά σε 8,5 δις υπερκέρδη. Το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης ότι έχει αποδώσει. Αφισβητείτε το 10% που δίνουμε στις αγορές. Το 10% που δίνουμε στις αγορές είναι από επιτυχία του μηχανισμού που έφτιαξε η κυβέρνηση. Κύριε Σπανάκη, αν θέλετε να απαντήσω, να απαντήσω. Αλλά να απαντήσετε, αλλά κάνετε ένα στόχο. Λέτε, χαλάσαμε στο 5%. Δεν δηλαδή ήταν το θέμα το 5%. Είναι το θέμα ότι τα υπερκέρδη πρέπει να έχουν και πλαφόν. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, εμείς λέμε και στη λιανική και στην παραγωγή πλαφόν. Δύο πλαφόν. Αν τα κατεβάσεις από εκεί και ύστερα, θα δείτε ότι τα υπερκέρδη δεν υπάρχουν. Υπάρχουν πολύ μικρό ποστό. Είναι θεωρητικά. Κανονικά δεν είναι θεωρητικό. Λέτε λοιπόν στην νεολαία, λέτε στην νεολαία, δηλαδή, η άλλη υποκρισία, όταν εμείς έχουμε φέρει 270.000 νέες θέσεις εργασίας, λέτε στην νεολαία ότι εγώ θα φύγω από το σπίτι και θα κάνω και θα δείξω. Αυτά λοιπόν, για όλα αυτά θα κριθούμε
και θα κάνουμε ένα ωραίο πολιτικό διάλογο. Εμείς φέραμε νέες θέσεις εργασίας. Εμείς λέμε ότι φέρνουμε νέες θέσεις εργασίας. Ότι έχουμε συγκεκριμένο πλαίσιο. Ότι έχουμε τη μεγαλύτερη μείωση ανεργίας στην Ευρώπη. Όλα αυτά λέμε. Όλα αυτά λέμε. Εσείς λοιπόν πέστε μου μία επένδυση. Μία επένδυση. Εκλεγόμαστε στον νότιο τομέα, κυρία Φωτίου. Πέστε μου μία επένδυση που έχετε φέρει εσείς στην Ελλάδα. Μία επένδυση. Πάμε να πούμε για την ανεργία. Μία επένδυση. Μία. Πάμε να πούμε για την ανεργία, κύριε Σπανάκη. Να πάμε, ναι. Έχουμε τη μεγαλύτερη πτώση στην. Σιγά. Γιατί έχετε φτάσει στα ίδια. Όχι, δεν ισχύει. Δεν ισχύει. Η ανεργία των νέων είναι πάνω από 30%. Θα τα βγάλω και εγώ τα χαρτιά. Στην ανεργία, δηλαδή έχουμε τη μεγαλύτερη ανεργία σε όλη την Ευρώπη. Και μάλιστα προβλέπει ο ΩΣΑ ότι η ανεργία. Από τον ΩΣΑ δεν τα διαβάσετε, σήμερα βγήκανε. Έχουμε τη χειρότερη ανεργία σε όλη την Ευρώπη. Και καταφέρατε. Έχουμε τη μεγαλύτερη μείωση. Είμαι ξεκάθαρο στο πλέον. Τη μεγαλύτερη μείωση τη ανεργία. Δηλαδή, πού την παραλάβαμε. Την παραλάβαμε εδώ. Την πήγαμε εδώ την ανεργία. Και την πήγαμε στα 17. Και έχουμε πορεία. Εσείς τον πήγατε στο 12. Εμείς τι λέμε στους Έλληνες πολίτες. Εμείς τι λέμε στους Έλληνες πολίτες. Και για εσάς και για το ΠΑΣΟΚ τι λέμε στους Έλληνες πολίτες. Εμείς θα εγγυηθούμε την πολιτική σταθερότητα. Ο κόσμος δεν μπορεί να βλέπει τα πειράματα. Εσείς δεν είναι. Ακούστε, δεν μιλάω τόσο λογιστής. Αλλά σας πω κάτι. Εσείς ανοίξατε τη Βουλή καλοκαιριάτικα για να φέρετε ένα χρέο στο μνημόνιο και στις πλάτες του ελληνικού λαού να φέρετε ένα χρέο. Αυτή είναι η πολιτική σας. Μήπως τα ψηφίσατε. Αυτή είναι η πολιτική σας. Το τρίτο μνημόνιο εσείς το φέρατε. Μήπως τα ψηφίσατε. Εσείς που μένετε, μένετε με τους γονείς σας. Ορίστε, μένουμε πάνω κάτω. Βλέπετε. Είναι ιδίωκτο όμως. Ναι. Ιδίωκτο. Είσαι τυχερός. Ναι, είμαι. Ναι, μου λέει ένας φίλος εδώ για τον Τέος, πέθανε. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Σπανάκη. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Φωτίου. Νομίζω είχατε το χρόνο να ξεδιπλώσετε τις απόψεις σας. Ευχαριστώ και εσάς. Θερμάστε το τρίτο κόμμα. Και λιγάκι μου γράφει ένας φίλος σας εδώ. Φίλος μας, κοινός. Όχι, του Πασόκ είστε. Δική μας είναι. Έχω πολλούς φίλους από το Πασόκ που με ψηφίζουν. Εσύ είσαι λίγο. Κακός, κύριε Σπανάκη. Στο Μοσχάτο και στην ευρύτερη περιοχή εδώ τη Καλυθέα έχω πολλούς από το Πασόκ. Εσύ με το Πασόκ σε λίγο έχετε ένα θέμα. Μου λέει λοιπόν. Και έρχονται και περισσότεροι. Τάκη, πολύ αντιπασόκ έχει γίνει. Γιατί δεν αφήνει το χλωστό του δουλάκι να μιλήσει. Σωστό. Όχι, εγώ σα το ύφο μου, κύριε Χατζήλα. Πάντω το κριτικό επίθετο σήμερα είχε την τιμητική του στην εκπομπή σα. Στο δουλάκι, Σπανάκη. Και από την Κρήτη είστε κι εσεί. Βεβαίω. Και εσεί πλασίθη. Λασίθη κι εγώ. Αλλά δεν βάζετε εδώ υποψηφιότητα, δεν πάτε στο Λασίθη. Εδώ μεγάλωσα. Εδώ σε αυτέ τι γειτονιέ ζω με την οικογένειά μου. Εσεί και εσεί το ίδιο. Η κυρία Φωτίου όμω είναι από εδώ. Πηγαίνω όμω στην Κρήτη. Έχω γεννηθεί εδώ, ναι. Ο πατέρας μου ήταν από τη Σμύρνη, άρα πρόσφυγα στο 1922 και τιμώ τους πρόσφυγες, προφανώς. Φυσικά. Έτσι, λοιπόν, παραλαμβάνω λοιπόν την είδηση ότι έφυγε από τη ζωή ο Κωνσταντίνος, ο πρώην βασιλιάς, και αυτό ήταν μια είδηση που το περιμέναμε, γιατί ήταν σοβαρά άρρωστος και έχουν έρθει στην Ελλάδα οι συγγενείς του και οι αδερφές του κτλ. Λοιπόν, εδώ υπάρχει ένα θέμα βέβαια σε αυτό. Με βάση με ποιο πρωτόκολλο θα γίνει η νεκρόσιμος ακολουθία και η κηδεία του. Υπάρχει ένα ζήτημα. Μαθαίνω ότι επισκέφτηκαν υψηλά κυβερνητικά κλιμάκια τα παιδιά του προκειμένου να δούνε πώς ακριβώς θα γίνει αυτή η ιστορία. Γιατί δεν είναι εύκολο. Θα το δούμε. Αυτό στην πορεία. Να σας ευχαριστήσω που μας παρακολουθήσατε. Θα είμαστε αύριο το βράδυ εδώ μαζί σας, με άλλους καλεσμένους βεβαίως. Και ελπίζω η θεματολογία και οι αντιπαραθέσεις που έχουμε να σας βοηθήσουν να βγάλετε συμπεράσματα. Καλό βράδυ.